όχι απλά καλά. Περίφημα θα πάνε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε όλοι μαζί. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και τέλος τη δουλειά. Τι λέτε βρε, η δουλειά τώρα ξεκινάει. Σαββατοκύριακο φουλ δραστηριοτήτων. Σαββατοκύριακο φουλ αγώνων. Σαββατοκύριακο που μας καθιστά άγρυπνους φρουρούς της ειδησιογραφίας. Σαββατοκύριακο που σε καμία περίπτωση δεν μας αφήνει να ριλαξάρουμε. Διότι ξαναξεκινάει η πολύ αγαπημένη μας και η πολύ χρονεμένη μας Σούπερ Λιγκίτσα. 5 στροφές πριν από το τέλος. Να την ξεπετάξουμε και αυτή είναι να τελειώνουμε. Ξέρω θα έχουμε καμία άλλη διακοπή. Νομίζω ότι θα πάμε full. Με μια ανάσα να το φάμε όλο. Και ήδη έχω διαψευστεί διότι θα έχουμε διακοπή το Πάσχα. Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις 5 του Μαΐου μάλλον καλύτερα. Άιντε να πάρουμε μια ανανάσα, να τα τελειώνουμε όλα. Σιγά σιγά να μας έρθει και το καλοκαίρι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε στους πραγματικούς αγωνιστικούς ρυθμούς τους δικούς μας. Καλοκαιράκι το οποίο δεν το πολύ βλέπουμε βέβαια. Όχι το τσιμπηματάκι του, όχι το κρυουλάκι του. Ένα διμεράκι κακοκαιρίας θα πλήξει περισσότερο τους νότι, αλλά δεν θα μας αφήσει και εμάς εδώ ανέπαφους. Θέλουμε το μπουφανάκι μας μια χαρά και την κουκουλίτσα μας έξω. Έχει ακόμη ο χειμώνας, δεν λέει να παραιτηθεί. Καλοκαίρια έχουμε μέσα μας όμως. Και λιακάδια και λιακάδιες. Και λιακάδες και φωτεινιές. Μέχρι και τις 8 όλα αυτά. Θα αλλάξουμε τους καιρούς, θα αλλάξουμε τους χρόνους. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο Λόγο επειδή. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπούλα. Λαγούρι μου. Καλημέρα, καλύτερα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σου λέω. Αναμένο τζάκι, σε λέω, ο καιρός έχεις φύγει, λες και χειμώνας. Χειμώνας έξω, ε. Ναι, ρε φίλε, και το καλύτερο κρέας, το πιο νόστιμο είναι αυτό που είναι δίπλα στο κόκαλο. Μιλάμε για τις μπριζόλες της Μοσχαρίσκες. Καλά, σήμερα θα μας αγγίξεις. Έχω ετοιμάσει μία από χθες το βράδυ, μου την έχω αλείψει με άσπρο βούτυρο αγνό. Να πάρει τα υγρά μέσα, ναι. Και να την κάνω ένα τζιζ μπιζ στα κάρβουνα. Τι εννοώ, όταν λες τζιζ μπιζ, τι εννοείς? Τη βάλω στη σίτα, μία από τη μία και μία από την άλλη, να γίνει μινιό. Μία από το τζιζ και μία από το μπιζ. Το μπιζ, να γίνει μινιό. Να πάρει από πάνω και από πάνω και μέσα να είναι ομό το κρέας με λίγο αίμα από το ζώο. Ποιο master chef μου λες μετά, ναι. Εδώ είμαστε, στο master λόγο επειδή. Και μόνο κρέας γιατί είναι μεγάλη μπριζόλα, είναι αμερικάνικη. Αυτές οι τομαχόκ που λένε. Ναι, ωραία, μάγκα μου. Είναι. Αυτές θέλουν. Το πύλινο, το πύλινο, το ποτήρι. Δύο μόνο άτομα θέλουν αυτές, το λιγότερο για να. Δύο άτομα κάτι και σκάνε. Όλα την κουστάρω, όλα την ρεγουλάρω μέχρι τις 10 η ώρα που θα ακούω. Μέχρι τις 10, έτσι να πάμε λίγο λαού-λαού, να είναι ωραία, να είναι ωραία τα πράγματα. Τα μήλα υπάρχουν στο ψυγείο, είναι έξω, κάνει θερμοκρασία. Ωραία, μάγκα. Πολύ απλά σε εδώ, ρε φίλε, γιατί κουζίνα, τραπεζάρια, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα είναι όλα ένα φλάκι. Θα γίνουμε κι εμείς ένα εδώ. Ήταν παλιό στάβλος και με τη βοήθεια ενός φίλου μηχανικού το διαμόρφωσα σε σπίτι, να πατάρει. Και έχω και τα γεσένια κρεμασμένα, τα κουδούνια, τα γελάδια και όταν με κουδίνει τα κοτυπά όλα, τράκα, τράκα, θα γίνουμε κουδούλια. Αλλά είναι στο κρεβάτι τώρα και δεν έχω, θα βάλω φόρτωμα. Μέχρι τις 10 η ώρα προλαβαίνουμε να έρθουμε κι εμείς. Ναι, οπωσδήποτε. Το έχουμε, το έχουμε να σου πω. Έτσι, έτσι, θα τον πάρω χεράκι, χεράκι και θα έρθουμε. Τι δεν σ' άκουσα. Κάτι θα βρούμε να πούμε. Αν προλάβουμε, άμα δεν μας φάνε πάλι τα αθλητικά, άντε να τελειώνει αυτό το πρωτάθλημα. Τέσσερις εβδομαδούλες ακόμα. Πέντε, πόσο, τέσσερις. Και να σουκού το κύπελο και να θα σηκώσουμε όλα. 5-6 εβδομάδες δεν τραγουδάει ο λαός του ΠΑΟΚ. Σε τέσσερις θα λέμε τώρα. Σε τέσσερις. Ξεπερνάμε τη μία, το βάζουμε πίσω μας, μάλιστα. Εδώ.
Θα πάμε μαζί. Ωραίο χαλί έχει το S-Express. 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 Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, θα σε ξαντηλεφωνήσω την ώρα που του γεύματο. Ναι, ναι, να με πάρεις. Εντάξει, πώς να μην φύγουμε, να μην φύγουμε στα σύμπαντα, στα διαστήματα. Με Δημήτρη από Βέρεια να μας κάνει την καλύτερη εισαγωγή. Αυτό σημαίνει Παρασκευή. Θα ακούσατε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Παύρη, γεια σου. Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Εγώ περίμενα σ' άκουγα που μιλούσες. Και λέω πριν πριν ετοιμάζεις τις ριζόλες. Ξέρεις, έχουμε οι Έλληνες τα τελευταία 2-3 χρόνια στροφή προς το κρέας όλοι. Οι Έλληνες έχουμε στροφή προς το κρέας τα τελευταία 2 χρόνια μόνο, ε. Έχουμε μεγάλη στροφή. Τα προηγούμενα προς το χρόνια που είχαμε στροφή. Τα προηγούμενα τρώγαμε και πολλά ψάρια. Όχι ότι τώρα δεν τρώμε. Τι τρώγαμε? Αστακούς. Ψάρια, ρε, εσύ, ψάρια. Ψάρια, ναι, συναγρίδες, αστακούς, βέβαια. Τσιντά, τηγανιτά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια όμως, αντί να έχουμε κρέας μια φορά την εβδομάδα, βλέπω ότι έχουμε πολύ στροφή προς το κρέας. Πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή και μπριζόλες θα πάρουν μια φορά την εβδομάδα και κοτόπουλα και πυρηνά. Ενώ πρώτα δεν ήμασταν τόσο επιρρεπείς. Ξέρεις, δεν νιώθουμε καλά. Στο εξωτερικό μας ζητάνε κρέας και δεν μπορούν να βρουν να τους στείλουν. Δεν έχει, υπάρχει έλλειψη κρέατος δηλαδή, αυτό μας λες. Θέλουν να δέχονται τις ποιότητες και έχουν δυσαρέσκεια. Δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορούμε όλα τα καλύτερα να τα στέλνουμε πάντα έξω. Μάλιστα. Συμφωνείς? Συμφωνώ, συμφωνώ. Υπάρχει έλλειψη κρέατος. Δεν είμαστε κορόιδα. Όχι. Όταν μας κάνουν τα καλύτερα μας, δεν μπορούμε να δίνουμε τα καλύτερα κι εμείς. Αυτό που έχουμε. Μάλιστα. Εσύ συμφωνείς αυτό που θέλω? Συμφωνώ τώρα, αλλά έχω συγκλονιστεί. Λένε ρε εσύ ότι υπάρχουν κάτι κρυμμένα χαρτιά στα κράτη. Δεν εμφανίζονται ποτέ οι άλλες χώρες και ζητάνε από εμάς να τους πούμε τι καπά φουμάρουμε και γιατί χρειαζόμαστε αυτό και χρειαζόμαστε εκείνο. Να τους πούμε ρε συμπάμπτους ξένους που μας ρωτάνε τέτοια πράγματα. Ένα όρτι να... Γιατί είστε έτσι. Είμαστε φιλότιμοι, γι' αυτό είμαστε έτσι. Δεν έχουμε κακή. Είμαστε καλοί και μας πατάνε, μάλιστα. Να σε καλά Κατερίνα μου. Σε ευχαριστούμε. Τα λέμε από Δευτέρα. Τα λέμε από Δευτέρα, τσάου. Καλώς από το Κυριακό. Άκου εκεί λέει ένα δημογραφικό και ένα στατιστικό στοιχείο ότι οι Έλληνες, λέει η Κατερίνα, μας έχουν στραφεί τα τελευταία 2-3 χρόνια στο χρέας. Τα προηγούμενα, ναι, τρώγανε, είχαν άλλες γαστριμαργικές συνήθειες. Να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος ήταν έξω από την πόρτα και δεν τον ακούγα για να τον ανοίξω. Κάτσε να ανοίξω. Ποιο μικροφωνή είσαι για να μιλάω εδώ? Εδώ με ακούτε. Εδώ με ακούω και εγώ, εντάξει. Τι γίνεται, αγόρι μου? Καλημέρα, τι έγινε? Σε πόσες εβδομάδες? Σε 5-6. 5-6 είναι. Κάπου εκεί είναι, ξέρω. Ή έχει περάσει μία. Βασικά να σου πω κάτι. Ευτυχώς πέρασε η προηγούμενη. Η προηγούμενη που είχε τις εθνικές. Δηλαδή εγώ πιστεύω 5-6 περνάνε. Η προηγούμενη δεν περνούσε με τίποτα. Ήταν απίστευτη. Μας έκοψε τον ήρμο, μας έκοψε το... Μας τα έκοψε όλα. Μας τα έκοψε όλα πάνω που είχαμε. Δεν ήταν τίποτα. Ήταν και μετά από καλό παιχνιδάκι κιόλα. Δηλαδή εκεί που σε δίνει το... Ποιο ήταν το καλό παιχνιδάκι? Στο Αγρίνι. Α, νόμιζα... Καλό. Κατάλαβες έτσι πώς ήρθε, ρε παιδί. Εγώ είχα στο μυαλό μου το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό ήταν. Αυτό και αν ήταν καλό. Αυτό είναι Super League για μας. Αυτό και αν ήταν καλό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Όλα. Καλά, εσύ έχουμε βγει. Πού με μυρίστηκε? Εντάξει, έχουμε βγει. Είδε, έξω πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν πρόλαβα γιατί με έχει κλειδωμένο πίσω. Πού είσαι, αγόρι μου, χαμένο, σε ψάχνει όλο το σύμπαν? Πηγαίνω για Άγιο Όρος, από τη Θεσσαλονίκη. Τι, δεν σε ακούσαμε? Πηγαίνω Άγιο Όρος. Τώρα πηγαίνει, γιατί μιλάς τόσο σιγά? Είμαι λίγο στο κτέλ γι' αυτό. Είσαι λίγο στο κτέλ. Έχει τέτοια ώρα κτέλ, 6 και 13. Έχει... Ναι, 6 ώρα θα βγει. Από πού το πήρες 6 ώρα? Από τα κτέλ Χαλκιδικής. Ήσουν δηλαδή εδώ και ούτε να μας ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, κάτι να δεις τι κάνουμε. Γραμμένους μας είχες. Και εγώ είπα θα σκάσει με τη σήμερα. Δεν έχω γράμμα. Ναι. Να σου πω κάτι. Πού είσαι χαμένος? Έπονε και από εκεί. Κάποια γυναίκα μίλησε πριν λίγο, Πού πήγε? Πού άκουσε η γυναίκα πήρε? Πού την, ναι. Ναι. Η Κατερίνα, η Κατερίνα, η Κατερίνα. Η Κατερίνα. Ναι. Ωραία κοπέλα είναι. Ωραία είναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Τι ξέρω εγώ. Όχι, δεν την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Μόνο ραδιοφωνικά, μόνο ακουστικά. Απλά... Τόσο καιρό που μιλούσαν οι μαντράχαλοι, δηλαδή ούτε να μας παυτώσεις. Άντε μην το πω πρώτα. Είναι το πρόβλημα, δεν ξέρω άμα μπω σήμερα μέσα, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο. Βουλιάζει, βουλιάζει το Άγιο Όρος.
500 άτομα. 500 άτομα στο Άγιο Όρος, αυτή την μόνο και την Παρασκευή. Σούπερ λίγκ δεν βλέπω. Τίποτα, ναι. Μήπως είναι αναχωρούν κάποιοι άλλοι οπαδοί ομάδων, σιγά σιγά, για να παρακολουθήσουν. Πήρα το λιμεναρχείο και ρώτησα. Ναι, και δεν θα σε βάλουν μέσα εσένα που έχεις διαρκείας. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω στα εκδοτήρια, είναι γνωστή μου στα εκδοτήρια, εκδοτήρια. Θα μπουν διπλή, δύο-δύο, όπως δώσει τέσσερα. Δεν δώσαν εισιτήρια στους φιλοξενωμένους από άλλες μονές. Θα πάνε δύο-δύο. Ναι, πού είναι ο φίλος σου? Εδώ είναι, απέναντί μου, φίλος μου Παναγιώτης. Όχι ο Παναγιώτης, ο άλλος. Ποιος άλλος? Αυτός που μιλάει συνέχεια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάποιος μιλάει, λέει συνέχεια. Από την Αθήνα που είναι. Α, ούτε και ήθελα, το κατάλαβε, θέλω να πω για ο Λευτέρης. Κάπου εδώ θα είναι, όπου να είναι θα κάνει το τσουκ και θα εμφανιστεί. Θες να πάρω εγώ στο λιμεναρχείο να με ρυμνήσει? Ναι, είναι 230. Σημείο. Είναι 23-70. Ναι. 71-44. Μπορούμε να τους βγάλουμε στον αέρα. Γιατί δεν βάζετε μέσα τον παφούλια πέτα. Μάλιστα, sold out και το... Και το Άγιο. Και εγώ νόμιζα μόνο Ξάνθη θα είναι. Όχι, όχι. Εσύ πώς πάτε, εσύ? Καλά είμαστε, βρε, δεν βαριέσαι. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Αν μια γυναίκα δεν έχετε πέσει. Πού να τη βρούμε, βρε, τη γυναίκα? Τέτοια ώρα βρίσκεις γυναίκα? Άκου, να βρω εγώ μια γυναίκα να έρθει να μιλήσει τώρα. Ναι, ναι, έχει καμιά φίλη να μας βολέψεις όλους. Μάλιστα, εκεί που πας. Εκεί που πας. Μην ξαναπάς. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Να μας πάρεις και από μέσα, να μας παίρνεις, να μας ενημερώνεις. Ναι, ναι, οκ. Έγινε, φιλιά. Άντε, γεια. Καλά να περάσεις. Βουλιάζει. Ναι, δεν το περίμενα. 500 άτομα, λέει, και δεν ξέρω πού να τους βάλουν. Δεν ασχολούνται όλοι με το πρωτάθλημα. Μην βγάλουν ανακοίνωση μοναχή να πούνε ότι επειδή δίνετε εισιτήρια στους έξω, θα κάνουμε εποχή. Πώς κάνετε τις Ξάνθης. Όταν εμείς σας στηρίζαμε στα δύσκολα και τέτοια. Ναι, εμείς ήμασταν εδώ και τέτοια. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι ο Μπάμπη. Βέβαια, βέβαια, εσύ είσαι. Γιατί σαν άκουσα να μιλάει και κάποιος άλλος. Ναι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε, εμείς είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ψυχάλισε ακόμα, Μπάμπη, να φτιαχτώ λίγο. Ναι. Περιμένω να ψυχαλίσει λίγο, να... Για σήμερα... Να μορφύνει το τοπίο. Να σου ήρθε έτσι καμιά στάλα. Για σήμερα δεν δίνει, νομίζω. Θα δεν προβλέπεται, ναι. Δεν προβλέπεται δυστυχώς. Από ό,τι είδα, 3-4 μέρες επόμενες δεν βλέπω. Δεν έχει. Ανομβρία, ξηρασία. Ο προηγούμενος τι έψαχνε, λέει, η γυναίκα, αλλά στο Άγιο Όρος πού να τη βρει, ρε φίλε, τη γυναίκα. Τι να κάνει, εντάξει. Ψάχνει απ' έξω για να την πάει. Απ' έξω, ίσως την τελευταία στιγμή για να παραμείνει απ' έξω, σου λέει. Αν κάνει, γίνει κανένα θαύμα. Λοιπόν, ναι. Σήμερα σα αφήξω δύο θέματα. Δύο θέματα, παρακαλούμε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι αυτό που ακούω. Περί αζιοδοτήσεως, ναι, κάτι γράφτηκε χθες τώρα. Αλλά δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Ναι, το είδαμε, το είδαμε να κυκλοφορεί σε κάποια sites. Δεν ξέρω το δημοσιογράφο. Ναι, ναι. Γιατί τώρα θα ψάξω βέβαια να βρω το δημοσιογράφο. Ναι. Έχει να το σούρω. Αχα, μάλιστα. Και θα του τα σούρω, ξέρεις, μέσα από την εκπομπή σου. Βέβαια, εδώ είμαστε. Εκπομπή για τη σούρα πρώτη. Έχει να ακούσει, έχει να ακούσει. Να δω ποιος κομπλεξικός είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το δεύτερο, τα έχω με κάποιους παλιούς ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει μικρόφωνο εδώ στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης μας. Ναι. Και τους έπιασε ο πόνος για την αδικία που υφίσταται η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Από ποιον, όταν... με ποιον έπαιξε η Θεσσαλονίκη, έπαιξε με κανέναν? Όχι, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Α, οι ομάδες, ναι, και λέω η Θεσσαλονίκη γενικά αδικία. Λοιπόν, πρωτεύουσα των Βαλκανίων είμαστε, όλα τα έχουμε. Ξεχάσαν λοιπόν αυτοί οι κύριοι όταν ήταν στα ντουζένια τους που παίζαν στην Αθήνα, σε Ολυμπιακούς και σε Παναθηναϊκούς, όταν παίρναν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα με τα κουμπούρια του Βαρδινογιάννη. Μάλιστα. Τότε ήταν όλα καλά. Όλα καλά ήταν τότε. Τώρα τα ξεχάσαμε αυτά, ήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και αρχίσαμε να το παίζουμε στεναχωρεμένοι επειδή ντε με καδικούνται, λέει, οι ομάδες της πόλης. Δεν βαριέσαι. Μα τους δίνει και ένας ο σταθμός έκλεισε. Έχω πάρει πολλές φορές, είχα πάρει στον κύριο Πετρουλάκη.
Τέλος πάντων, ας μην αναφερόμαστε σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και συναδέλφους. Κατάλαβαν ποιοι είναι. Αυτοί κατάλαβαν ποιοι είναι. Βέβαια, βέβαια. Αλλά ξέρεις, άμα παίρνεις τηλέφωνο, άμα παίρνεις τηλέφωνο, κόβουν και τις γραμμές. Εμείς δεν κόψαμε κανέναν. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Πώς τα βλέπεις, δες. Για Άρη δεν τοποθετήθηκες το ματσάκι αυτό. Για Άρη θα τοποθετηθώ. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία... Παίζουμε μια ομάδα η οποία ήταν πάντοτε θυγατρική κάποιας. Μάλιστα. Ναι. Και θα είναι του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Τώρα μπορεί να είναι του ΠΑΟΚ. Mm. Μπορεί να είναι της ΣΑΕΚ. Πάντως... Της Καλαμαριάς που λέει και ο Χαρικλή. Κάποιανού είναι θυγατρική να πούμε. Mm. Αλλά μέσα στο Χαριλάου δεν θα γλιτώσει. Δεν περνάει κανείς έτσι. Δεν θα γλιτώσει μέσα στο Χαριλάου. Τώρα... Για το άλλο το παιχνίδι εδώ που παίζεται στην Ξάνθη, έχω ακούσει ότι λείπουν 10 ποδοσφαιριστές της Ξάνθης. Θα έχουμε πάλι ματιασμένο παιχνίδι. Και το μάτς με τον Πανετολικό, μην το αναφέρετε με τον, αυτόν τον τερματοφύλακα εκεί που ήταν εκεί κάτω. Καλύτερα να υπήρχε μια κουρελού στην Ιστία. Ναι, αλήθεια και τα δύο τα γκολ πιανόντουσαν. Να έχει πιο καλύτερες αντιδράσεις θα είχε. Δεν μπορούσε να βγάλει την κεφαλιά τώρα. Μάλιστα. Καλύτερα από το έφαγε τον γκολ να πούμε. Περνούσε τρεις εβδομάδες από μπροστά του και. Εγώ δεν θα το ξαναπώ. Τέλο πάντων, να μην ανοίξω το στόμα και από παραπάνω. Όχι, όχι. Εδώ, α το μην. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, να μην. Πήγα να πω και εγώ μια άποψη τώρα για το παιχνίδι που έλεγε το Άρη Σουρεόφι, αλλά πού να πω, άστα με τα Σούρ και για τώρα, για αυτό έδε. Για να στα Σούρ εδώ. Ποδοσφαιρικά πήγα να μιλήσω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ποδοσφαιρικά για το Άρη Σόφι. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να πω ότι ο Άρη είναι τώρα πολύ ανεβασμένο αυτή την περίοδο. Στα σύννεφα πετάει που λέγεται το Άρη. Ναι, αυτό δεν είναι. Αλλά επειδή έχει τύχει να δω κανένα δύο παιχνιδάκια του Όφι. Ναι. Εντάξει, προφανώς μέσα στο Χαριλάου δεν πιστεύω ότι έχει τύχει, αλλά ναι. Παίζει με αυτούς που ήρθαν οι καινούργοι που έπαιζε και στο. Νομίζω έπαιζαν και όλα στον Όφι αυτοί. Κάτι εκεί υπερβουγενή, τι είναι, δεν ξέρω τι. Ναι. Α, και τον Ίσης και τον Βέρα. Ναι, ναι. Παίζουν. Παλαιές δόξες. Έχει τύχει κανένα δύο-τρία παιχνιδάκια που είδα εντάξει κάτι κοσάλτη τώρα, δεν είναι ολόκληρο παιχνίδι του Όφι. Παίζουν πολύ ωραία μπάλα. Δηλαδή, αλλά είναι βέβαια λίγο. Επιθετικά. Ακριβώς, ναι, είναι λίγο. Είναι αφελές ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και γι' αυτό και δεν παίρνουν αποτελέσματα. Αλλά βγάζουν φασούλες, κάνουν, δηλαδή είναι. Εντάξει, δεν ταιριάζει πολύ σε εμάς αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι. Και ειδικά σε ομάδες τύπου Όφη που παλεύουν για τη σωτηρία τους. Σκοπιμότητα. Αλλά όντως δηλαδή έχω δει 3-4 παιχνίδια. Ας πούμε και με τον Ολυμπιακό που έφαγε 4 νομίζω. Ναι. Στην αρχή, στο πρώτο 25 λεπτό έχει βγάλει 3-4 ευκαιρίες. Απίστευτες. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο over. Ενδεχομένως. Ναι, όντως. Όντως, μια και το είπε. Με την Nike ήρθε ένα 0. Αλλά μην του πάρουμε και στο λαιμό μας. Έχουμε τις προφητείες, έχουμε και τα προγνωστικά της παρέας. Εγώ προγνωστικά δεν δίνω μετά τον προηγούμενο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα ρε Μπάμπη, από Τζαμάικα παίρνω. 18 λεπτά αναμονή με. Σε έψαχνε ο Πάφη. 20 χρονάκια στην Τζαμάικα. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρεις. Και αυτός ράστα φορά. Και ταινία έχει Τζαμάικα. Έχει βγει με τον Μουρατίδη, πολύ καλό. Ναι, ναι, ναι. Ποιος νομίζεις ότι είμαι, ο Νάσης. Δεν είμαι ο Νάσης, ε. Ποιος είσαι. Ο Λευτέρης. Ο Κάπτες Σπάρο. Λοιπόν, ρίχτω άντε. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ναι. Σου είχα πει για κολοχτύπες παλιά να φάμε στη Γάβδο. Yes, τι, πώς τις είπες. Κολοχτύπες. Θα σε κόψω, έβρισες. Ψαράκι, ναι. Α, ψαράκι, ναι. Δεν το έχεις ξυπνήσει. Έτσι λέγεται κολοχτύπα. Ναι. Θα πει να φάμε κολοχτύπες και δεν ήρθες στη Γάβδο. Τι να κάνω. Ναι. Τώρα είμαι στη Τζαμάικα. Μάλιστα. Δεν μου λες. Ναι. Αυτά που είπε ο πρώτος για Τόμαχοκ. Τώρα έχει φάει αυτός Τόμαχοκ από τη φάρμα του Μπράλου. Πλάκα γνούς. Έχει πάει στο πράλο να τον κατέβει που είναι ελικοπτεράκι. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι θέματα. Δεν είναι θέματα προς συζήτηση. Γιατί έχουμε πιο σοβαρά. Ο Πάπας της Ρώμης, ρε, δώσανε το χέρι για να τον προσκυνήσουν. Ήτανε χέρι. Ορισμός του χεριού. Είπαμε από τον χρόνο όλα τα χέρια θα είναι πέναλτι. Και του Πάπα. Πάπη πήγανε να δώσουν, να φιλήσουν. Να φιλήσουν το χέρι του Πάπα και ο Πάπα το τράβηξε. Μάλιστα, τραβήχτηκε ο Πάπα. Εγώ πιστεύω ότι τα χέρια πρέπει να σφυρίζουν. Άκου να δεις. Μετά έχω γραμμές. Πάρε ξανά μετά. Αφού θα ξαναπάρεις, κράτα λίγο σε αγωνία τον κόσμο. Δεν με κόβεις. Τσάω. Τσάω. Ξαναπνίγεται. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Να μας έριξε όλους τους ακροατές. Καλημέρα.
Ακούσιο το χέρι του Πάπα, ακούσιο. εγώ είμαι από την Κουρελού, όχι από το Λιβεναρχείο. Πήρα να ενημερώσω ότι μπήκε έκτακτο πλοιάριο. Δεν είναι το θέμα το πλοιάριο, μάλλον είναι η είσοδος μέσα στο... Οι κλίνες, οι κλίνες, τα κελιά. Ποιες κλίνες έχεις, εντάξει. Εντάξει, θεωρώ Πάφη πλέον έχει ελευθέρας, δεν έχει. Αριθμός συγκεκριμένος, είναι λόγος, πώς το λένε, καταστατικού εκεί. Ναι, και είναι 22 μονές, άμα είναι ένα... Μπορούν τη μισή Θεσσαλονίκη να φιλοξενήσουν. Θα το κάνουμε Μύκονο μετά. Το κάνουμε μπάτε και τη σκυλία λέστε. Ναι. Τι τώρα, απλά υπάρχει καταστατικό. Σε λέει μέσα στο τέτοιο, σε όλο το περιβόλι της Παναγίας δεν πρέπει να βρίσκονται κοσμικοί πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό. Άρα ο Πάπης δεν πρέπει να μπει ποτέ, γιατί είναι top κοσμικός. Σε όλα τα καλά. Ο Χατζηφωτίου του Αγίου Όρους. Σε όλα τα καλά μέσα είναι, ναι. Ανάρε το όνομα που λέγαμε για αυτό το επτάμενο μπαλούν, αυτό να τον τύπο με τα γυαλιά, ρε. Ναι, Χατζηφωτίου. Ναι. Όχι, όχι. Και αυτό είναι ξένη σειρά. Ναι, που μοιάζει με τον Χατζηφωτίου. Το λέγαμε τι μοιάζει, ίδιος. Ίδιος, ναι. Λες και τον, τον λέγανε Χατζηπαπάρα, δεν μου έρχονταν ο Χατζηφωτίου. Ξέρετε, ρε. Ναι, προχθές το είχαμε. Το είχαμε προχθές θεματάκι. Και δεν μου έρχονταν. Ρε, κοίτα ρε σύντοση, ρε. Είδες, γι' αυτό ήρθε εδώ Παναγιώτης. Κάτε, ό,τι θέλετε, εγώ τα ξέρω. Τα ξέρει όλα. Έχει σημειώσει τα προηγούμενα. Πώς έτσι και ο σκελετός από τα γυαλιά και το πρόσωπο τώρα ένα καρτούν που πώς βγήκε ίδιο. Τώρα συμβαίνουν αυτά. Λουκαλάικ που λέει και ο Μάριο. Έτσι. Μάλιστα, ωραία. Αυτά, θα τα πούμε σε λιγάκι. Φιλιά, τσάτσο. Κανείς δεν χάνεται εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Μπάμπη, ποιον έχεις εκεί πέρα. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είμαι, καλημέρα σας. Γεια σας Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στερεά Ελλάδα να πούμε. Ναι, γιατί όχι, πούμε, καλημέρα Θεσσαλία. Κυρίως στερεά. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα είπαμε. Ναι, όλοι. Ναι, είπαμε. Α, μήπως το Ελλάδα το Μακεδονία, Ελλάδα μας, Μακεδονία μας. Ιδιαίτερα τη Μακεδονία. Α, ιδιαίτερα, μάλιστα. Ωραία. Μακεδόνες είμαστε. Βέβαια, αυτοί δεν είμαστε. Χαλάσουμε τώρα την ιδέα για τώρα, επειδή στους λένε θέλουν αυτοί. Πρώτα απ' όλα, σήμερα η συζήτηση δεν έχει ουσία, ρε Μπάμπη, αυτά που πήγε τώρα ο άλλος αυγή μας λέει για τον Πάπα. Τι μας λέει ο Πάπας τώρα. Κανονικά, ο Δημήτρης άνοιξε ωραία συζήτηση. Πριζόλες. Καθένας έχει το δικό της. Πήραμε 6 τηλεφωνήματα στο ξεκίνημα, ο καθένας είχε δικό του, ναι, δικιά του θεματολογία. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο. Ωραία. Αλλά ο Δημήτρης ήταν κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, βέβαια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα, παρακαλούμε, λόγω του θα έρθω, σήμερα είναι η τελευταία φορά που παίρνω από εδώ πέρα, γιατί άλλη Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ πέρα. Πού θα είσαι? Που θα μιλάω, θα μιλάω. Σε αυτά είναι. Αυτά και δεν πρόκειται να μας ξανακούσει. Πάμε κάποιοι και τα κανονικά στο ραδιόφωνο. Τα γλυκάδια τα... Και δεν θα μας ακούς τότε. Γιατί τι ώρα θα ξυπνάς που θα είσαι εδώ η Ελλάδα? Ελλάδα? Ναι. Απ' τις 3 θα ξυπνάω. Εντάξει, 6 ώρα ξεκινάει. Και δεν θα μας ακούς ούτε... 107,4. Ραδιόφωνο. Πού να σε ακούσω? Στο σιδηρόκαστρο, δεν πιάνουμε. Όλα, εγώ θα κλείνω όλα, τα κατεβαίνω κάτω τηλέφωνα, όλα κλειστά είναι, δεν έχει τίποτα, όλο αυτό που θέλω εγώ κάνω. Όλα κλειστά. Δεν σε είπαμε τώρα και εμείς με το ζώο. Τα πάντα κλείνουν εκεί, ούτε μπορούν να με βρούνε. Λοιπόν, θέλω να πω μια τέτοια για την κυβέρνηση, για τους κυβερνήτες αυτούς όλους μαζί. Άλλο θέμα, αλλάζουμε. Ναι, λοιπόν. Κάποτε ο Χριστός είχε 12 μαθητές. Μάλιστα. Ναι. Έτσι ξέρω, έτσι έμαθα στο σχολείο. Και εμείς έτσι μάθαμε. Και έτσι, ναι, και λοιπόν, έτσι, ναι. Και κάποιος κάποτε τον πρόδωσε για το χρήμα, τον κάρκωσε. Τον πρόδωσε, αλλά τον πρόσεξε. Παρέκλεινε τον πρόδωσε, τον πρόδωσε ή μήπως ικανοποίησε το θέλημα του Θεού. Γιατί ήταν θέλημα Θεού να συμβούν έτσι τα πράγματα. Αν δεν προδίδανε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, θα συνέβαινε η Σταύρωση και το θαύμα της Αναστάσεως. Βιάστηκες πολύ. Θα το καταλήξω εκεί πέρα και εγώ. Υγεία του καταλήξω. Αχα, συγγνώμη που έκανα σπόιλερ. Εντάξει, τι έκανε, πήρε τα 30 αργύρια, γίνει τον καιρό, τότε ήταν πολλά τα λεφτά. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Τα δύο κομπεδάκια. Έκανε μια βλακεία. Ναι, άνθρωπος. Λοιπόν,
με τον καιρό όταν του σταύρωσα και τον, δηλαδή τον, έγινε τον δικαστή χωρίς θητεία, ας πούμε, και, και ο ποιος το δικαστή ο κόσμος και αυτός μετάγεσαι. Κόσμος, ναι, δε, ο κόσμος, κόσμος. Το διάλεξε το διάλεξε ο Βαραβά. Ο είδες, αφού έχει μετανιώσει, έγινε τα λεφτά πίσω, ας πούμε. Μετάνιωσα, επειδή με έκανε ένα σφάλμα. Μετανιώνω, μετανιώνω. Και τότε βγήκε το μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Λοιπόν, τον εγωισμό μου που λέει ο Καράς. Ναι. Άκου τώρα, μην μιλάτε, σταματήστε. Αυτή η συμβουλή εκεί πέρα έκαναν σφάλματα. Μάλιστα. Έκαναν βλακείς, έκαναν αηδείς. Αλλά ούτε ένας δεν μετανιώνει. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Μάλιστα, ναι, έτσι. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι, ωραία, λοιπόν, θα μετανιώσουμε. Άντε, γεια. Άντε, γεια σας, γεια σας. Φιλιά. Και να περνάτε καλά. Σε περιμένουμε καλό δρόμο, εδώ. Καλό δρόμο. Σε περιμένουμε να περάσεις εσύ όμορφα. Φιλιά, τσάω, τσάω. Έτσι, κυρίες και κύριοι, με ένα βαθύ θρησκευτικό και κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα. Σε 10 τηλέφωνα έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικά, 10 διαφορετικά θέματα. Για να δούμε τι μπορεί να έχει το επόμενο. Είναι μια αγωνία και για εμάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα, δεν μας περιμένει εδώ. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Πρότιζη, εγώ είμαι. Ναι, τα καταφέραμε. Πολύ ωραία. Στημένο ήταν το ματσάκι πριν 2000 χρόνια και 19 πόσα τέτοια. Μιλάει για δύο θέματα. Δεν τα λέμε, δεν τα λέμε τόσα χρόνια να πούμε. Έτσι, έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα να πω ότι σήμερα έχω τα ραδιοφωνικά μου γενέθλια στην εκπομπή σου, δηλαδή, και γενικότερα. Ναι. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς σε πήρα πρώτη φορά. Δεν έχω ενό ακούω από τότε που υπάρχει. Και πού το θυμάσαι, Ερθύριο, ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς πήρε. Δηλαδή, πώς το 29 Μαρτίου του 2018 πήρε. Πώς το έχει συνδυάσει αυτό. Ακριβώς. Γιατί ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα. Προφανώς ο άνθρωπος είχε. Ναι. Ναι, είχε. Αφού φαντάζω ότι έφτασα τόσα χρόνια που ακούω ραδιόφωνο, εκτός από σένα και από μωρό, πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο σε εκπομπή. Σε εμά. Από μωρό ακούς τον Μπαμπή. Γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος γι' αυτό. Από μωρό ακούω. Και μένα στα πόδια του με μεγάλωσε, μην νομίζεις. Παιδιά μου, εδώ. Από τότε που ήταν απογευματινή εκπομπή του στο Λίμπερο. Α, σώπα ρε Θηρίο. Και πήρες όμως πριν ένα χρόνο ακριβώς. Με τιμάς, με τιμάς πάρα πολύ. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ναι, πήρα το βάπτισμα του Σπυρός και τον είχα πει κιόλας ότι θα κάνουμε τηλεφωνικά γενέθλια. Εντάξει, ξέρεις τι πρέπει να βάλεις κλείνοντας τώρα στο διάλειμμα. Χρόνια πολλά. Όχι, όχι, όχι. Προτιμώ Prodigy. Έχει γενέθλιο το Prodigy, τραγούδι. Κάτι άλλο έχει από γενέθλια, προσφάτως, δυστυχώς. Έτσι, θα σου αφιερώσω Prodigy. Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ ρε Αλάνη, ευχαριστώ. Άντε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και εμείς μαζί σου. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Φιλάκια, καλή επιτυχία. Καταλέμε σε τρεις εβδομάδες. Ναι, Αλάνη. Έτσι έγινε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα, Μπάμπη, είδα όνειρο. Ναι, ναι, ναι. Με ένα όνειρο θα ζεις. Είμαι κάτω από την μπανανιά. Με πήρε ο ύπνος κάτω από την μπανάνα, σου λέω τώρα. Ναι, η μπανάνα το δέντρο έχει και ωραίο ανθό. Λοιπόν, άκου να δεις τι όνειρο βλέπω. Ότι πάω, λέει, στον Ημιτό. Μάλιστα. Και στον Ημιτό, λέει, μιλάω με ένα εξωγήινο. Αυτά είναι. Και άρχισε να μου μιλάει με Ελβετίες. Ναι. Και μου λέει, φίλε μου, λέει, φίλε, έλα απόψε που πονάω. Στην Ελλάδα, λέει, στην Ελλάδα, λέει, θα πάνε όλα πρίμα. Του λέω, πού το ξέρει. Μου λέει, JP Morgan. Σ' αγαπώ, είσαι JP. Ναι, αυτό κάπου. In Βορύδια, I am doctor. Μάλιστα. Και έγινε. Του λέω, τι εννοείς. Κάτσε, μου λέει, να σου το πω σε τρεις γλώσσες για να το καταλάβεις. Τι τρεις γλώσσες, ρε! Αν αρχίσεις σε τρεις γλώσσες να κάνεις μετάφραση. Όχι, με μία λέξη. Με μία λέξη θα τα πεις. Ναι, στα μαρσεγέζικα. Μου λέει αψολιμά. Μετά μου λέει στα αγγλικά. Ασταλιμά. It stinks. Πάρτιζε τις γλώσσες. Μία διευκρίνηση. Μαϊμού είδες ή μόνο μπανάνα. Μόνο μπανάνα. Nice, κόβεσαι. Βγήκε τον νεροκρίτη γιατί κόβεσαι. Βλέπω μόνο για μαϊμού λέει. Για μαϊμού τι λέει. Ότι αν δεις μαϊμού να τρώει μπανάνα σημαίνει ότι κινδυνεύεις. Α, κινδυνεύεις. Αλλά δεν είδε μαϊμού, οπότε δεν κινδυνεύει. Πώς τιμωρηθεί τίποτα η ΑΕΚ. Κάνα μείον τρία να έχουμε. Κι άλλο, ναι. Τα ιταλικά ξέρεις πως μου το είπε, το βρωμάει. Το βρωμάει. Ποιο βρωμάει. Δεν ξέρω. Δεν σ' ακούμε, χάνεσαι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Τι λέει, φίλε. Καλά είμαστε εσύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις βγήκα βράχτες, τι έγινε. Έτσι, ναι, πήρες και... Γιατί είναι ραδιοφωνικό το να είσαι βραχνιασμένος. Έλα, μπαμπι, τι έγινε. Κοίταξε, φίλε, χθες έπρεπε να είναι όλοι βραχνιασμένοι.
που βγήκανε τόσες στραβοστομιές, με κουράσατε χθες όλοι. Mm. Σήμερα καλά πάμε, καλά πάμε. Καλά πάει η εκπομπή, είναι και Παρασκευούλα βέβαια. Ναι, είναι Παρασκευή, ξέρεις δεν πρέπει να έχει φίλε τόσες μέρες από εκεί στην μπάλα. Ναι. Γιατί στο τέλος πάλι... πάλι για μπάλα θα πούμε. Έχει μπάλα για μπάλα λέμε, δεν έχει μπάλα πάλι για μπάλα. Όχι, καταλήγουμε στο τέλος πάλι σε ένα ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, εννοείται, πόσο συγκεκριμένος, ποια είναι τα πρωταθλήματα. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και την επόμενη μέρα θα λέμε πάλι ποιος πλήρωσε το ρεύμα στο Παλατάκι. Δεν εννοείται. Σε ποιο άρθρο πήγατε, σε ποιο τέτοιο, αυτά θα λέμε πάλι. Έτσι, πότε ανοίξαν οι τράπεζες και τα λοιπά. Γιατί έκανε τη... Όταν εσείς τότε... Με το πάνε εκεί πέρα, με αυτό, με το πήγαινατε άλλο. Στα μπουζούκια και δεν χτίζατε εδώ γήπεδα. Εδώ βρε 30 αργύρια σταυρό στον Χριστό. Δεν θα μιλήσουμε για τα... Φλακίσαν τον Κολοκοτρώνη τώρα, τι να λέμε. Ναι. Όλα συνδέονται, όλα και τα 10 θέματα που συνδεθούν σήμερα. Τι ήθελα να σε πω. Για πες. Θέλω πρώτο καταρχήν όταν ακούω το Δημήτρη πρώτο το τηλέφωνο, αγαλιάζει ψυχή μου. Δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να τον παρακαλέσω να σε κλείνει κιόλας. Ναι, από μόνος του. Αυτό θέλω λίγο όταν σε κλείνει κιόλας ο ακροατής, τότε θα το δουλέψουμε λίγο στην προπόνηση, αλλά είναι ένας ήχος έτσι, είναι σαν το κελάιδεσμα ενός αειδονιού στα αυτιά μας. Ναι. Θες να μας κλείσεις. Με τρόπο μας το φέρεις, θες να μας κλείσεις. Και ο κύριος Μπάμπης θα κάνεις μια φορά τη βδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα, ένα μισάωρο, δεν θα παίρνει κανείς τηλέφωνο και θα τον αφήσει να πει αυτά τα εκπληκτικά ανέκδοτα που λέει. Ναι, όντως. Όχι, θα το αφήσει μια, να μας πάρει ξανά. Το κόβεις. Αυτό το ανέκδοτο που έλεγε τους 6 μήνες. Ναι. Άμα μπορούσε να το έκανε κανένα. Άμα είμαστε σε καμιά ταβέρνα. Ναι. Μπορεί να την έλεγε τους 6 μήνες πραγματικά. Να το έλεγε έτσι. Ανέκδοτο φόσκολος ήταν. Απόλαυση θα ήταν. Εντάξει, θα μας ξαναπάρει γιατί. Είναι τα καλύτερα ανέκδοτα να πούμε. Χάνουμε. Δεν χρειάζεται να γελάσει το τέλος, γελάσει. Χάνουμε. Μια πολύ σημαντική μονάδα της εκπομπής για ένα μήνα όμως. Έχω φίλο που λέει τέτοια ανέκδοτα. Μπορεί να πει ένα ανέκδοτο των 10 δευτερολέπτων σε 5 λεπτά. Έχουμε ξεραθεί στο γέλιο στα 5 λεπτά. Και μετά γελάμε με το πόσο άστοχο είναι το ανέκδοτο. Αυτό είναι το στυλ όμως. Είναι τα καλύτερα ανέκδοτα. Ναι, μα αυτό είναι το ανέκδοτο. Σωστό, σωστό. Άμα να γελάς δεν έχει. Πάμε σε διάλειμμα. Κόβεσαι. Άλλο θέμα τώρα μας έδειξε. Έχουμε περάσει γύρω στα 11 θέματα. Επειδή κάνουμε εδώ πέρα ρεπορτάζ, όχι αστεία. Αν δεις μπανάνα, πρόσεχε, σε περιμένουν προβλήματα και επιτυχίες. Αν όμως απλώς την κοιτάς, τότε περίμενε χαρά και επιτυχία. Αν πουλάς μπανάνα, θα πρέπει να προσέξεις τα οικονομικά σου. Μάλιστα. Πόσο την πουλάς. Αλλά αυτό δεν το λέω. Προφανώς αυτό εννοεί. Κάτω έχει κάτι χρέος, δεν τις πατάω. Καλημέρα στη Γραβούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου, Μπάμπη μου. Λοιπόν, ήρθα εγώ τώρα να τα ενώσω όλα. Ναι. Πρώτον. Όταν βγαίνει ο Δημήτρης στο ραδιόφωνο, δεν είναι σαν κελάιρισμα που λιώνει. Είναι σαν το τσιριτσίρισμα που κάνει το λάδι της παντέτσης. Ναι, και αυτό πάλι σαν πουλάκι δεν ακούγεται. Τσιριτρό, τσιριτσίρι, τσιριτρό. Αυτό όμως περιμένεις και την κατάληξη. Το πουλί δεν περιμένει, περιμένεις να τελειώσει τραγούδι να φύγει. Σωστό και αυτό. Έχει διαφορά. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη Αράου, έπρεπε να ξέρεις ότι στην Ελλάδα όλοι παρακολουθούμαστε όπως είπε η Παπακώστα και δεν σε βλέπω να έρχεσαι στην Ελλάδα με αυτά που είπε τώρα τελευταία για την κυβέρνηση, για Ιούδες και για Αργύρια. Θα κάνουμε ένα blockout και θα έχουμε κι άλλα. Δεν είπε για ποια κυβέρνηση μιλάει. Ναι, να λέει για τις... ναι, δεν είπε. Έτσι απλά θα σε ταλαιπωρήσουν στο αεροδρόμιο. Μέχρι να αποσαφινιστεί για ποια κυβέρνηση μιλούσε. Φαντάζεσαι τώρα διάλογο στο αεροδρόμιο του Αράου με το. Φαντάζεσαι, σα ακούσαμε στον Μπάμπη, κυρία μου, και είστε επικίνδυνο για το πολίτευμα. Το ηχητικό και δεν θα μπορεί να πει και τίποτα. Ναι. Λευτέρη, αν ακούσα την Τζαμάικα που σίγουρα ακούσα το ίντερνετ και θα σου έρθει μετά από ένα τέταρτο για απάντηση. Ναι. Κάτω από μπανανιά, όπω και κάτω από σιγιά, δεν κάνει να κοιμάσαι. Μπορεί να μην ξυπνήσει. Όπως λένε ότι είναι καταραμένο δέντρο η σικιά, για εμάς τους Ορθόδοξους, έτσι και για τους Καθολικούς είναι καταραμένο δέντρο η μπανανιά. Μπανανιά γιατί? Γιατί κρεμάσαν τον Κάπτεν Κούκ εκεί, στην Καραϊβική. Και είναι καταραμένο. Λοιπόν, γι' αυτό επίσης τώρα έρχομαι και το δένω με τον Παφούλια. Γι' αυτό επίσης το Άγιο Όρος δεν έχει μπανανιές. Σωστό. Και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπουν και πολλούς επισκέπτες εκεί. Μην τους φυτέψεις καμιά μπανανιά κανένα στη ζούλα και... Να πετάξεις καμιά τσικίτα και πιάσει. Καμιά μπανανιά κρυφά. Επίσης οι Καθολικοί τότε θα έχουν μάλλον καταραμένο τραγούδι το τσικιτάμ, τσικιτάμ, τάμ, τάμ.
Και τι, πώς θα σκέφτε. Έχει κουλάτα. Έγινε. Σε βάλω αυτό, γιατί δεν το βάζετε. Θα το βάλω. Θα το βάλω, θα βάλω σήμερα, θα κάνουμε πάρτι. Θα επιστρέψουμε αυτό. Για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Έτσι. Τσάω, τσάω. Τέκνο, τέκνο, τέκνο. Το πάρα πολύ πρωί. Όπα, από κάτσε, δεν σ' άνοιξα εδώ, ναι, συγγνώμη. Μέχρι τις 12 θα το πάμε σήμερα. Έτσι, έτσι, τώρα ξεκινάμε. Λόγω επειδή Λίμπερο 107,4. Παρασκευούλα κιόλας, ε. Ένα λόγο να είμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή η εβδομάδα δεν πέρασε τόσο εύκολα όσο υπολόγισε. Γιατί, Δευτέρα, μα Δευτέρα δεν δουλεύαμε. Δευτέρα δεν δουλέψαμε και Τετάρτη νόμιζε ότι είναι Πέμπτη. Ναι. Είναι κακό αυτό. Βέβαια ήρθε η Παρασκευή, δόξα τω Θεώ. Τα αποκαταστήσαμε όλα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως εδώ επικοινωνείτε με τη σελίδουλα μας στο Facebook. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μαγκούς. Γρήγορα. Singapore Airlines, New Delhi, Calcutta, Kimchi Wa, Kimchi Wa. Άντε γεια. Τον έκλεισε μέχρι και ο Λευτέρης. Ωραίος. Από μόνος τα είπε. Περιεκτικός. Έχω πετάξει με τη Singapore Airlines. Και ξέρεις. Και ξέρω. Όπως έχω διδέψει και στα ΚΤΕΛ και ήξερα ότι είχε 6 ώρα. Αυτά είναι. Μ' αρέσει ότι όσοι έρχονται εδώ φίλοι και μου κάνουν παρέα τα πρωινά, είναι ψημένοι στα πράγματα. Δεν υπάρχει θέμα που θα πέσει κάτω. Έχεις δουλέψει ΚΤΕΛ, ρε Θηδίο. Ναι, είχα δουλέψει, ήμουνα 18-19 χρονών. Ναι, εποχιακά. Εποχιακά που παίρνεις χαλκιδική, να φανταστώ. Ναι, το οποίο βέβαια ήταν, παιδιά, όλοι νομίζουν ότι είναι χαβαλέ. Χαβαλέ, το χειρότερο ήταν. Ήταν τρεις μήνες. Όχι, δεν είναι αυτό το τρίμηνο που δούλεψα. Μιλάμε, θυμάμαι, είχα κάνει έναν Αύγουστο, γιατί μας βάζαν και διπλές υπηρεσίες. Οι διπλές υπηρεσίες δεν είναι απλά μια πυρωρία. Οι πυρωρίες ήταν χώρια. Ήταν 2-8 ώρα. Και είχα κάνει μέσα τον Αύγουστο, νομίζω, ή 16-17 διπλά. Ωραία, ωραία. Και εντάξει, θυμάμαι ότι τότε πέραν και ορθίους, ας πούμε, κανονικά. Χαμός γινόταν. Εντάξει, ορθίους, ήξερες το πάνε, αλλά μιλάμε τώρα να έχεις στο ένα χέρι, να έχεις τα εισιτήρια που τα κόβες χειροκίνητα. Στο άλλο να κατεβάζεις, να τους βγάζεις την βαλίτσα. Όχι από εδώ, όχι, να θυμάσαι τις στάσεις. Εμείς εδώ μεταξύ, επειδή ξεκινούσαμε από Θεσσαλονίκη, παίρναμε και τα τρία τα πόδια. Γιατί κάποιος που ξεκινούσε από Πολύγερο έπαιρνε ένα από Μουδανιά. Εμείς πηγαίναμε παντού. Δηλαδή είχα γυρίσει όλη τη Χαλκιδική. Από πρώτο, δεύτερο, τρίτο πόδι. Τότε την έμαθε η Χαλκιδική. Σαν τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής δεν έχει. Δεν έχει. Ή κάτι τέτοια, κάτι ημέρες που είχαν λαϊκή, ας πούμε, μπορεί να έχει λαϊκή στην Ποτίδεα ή στα Μουδανιά. Όχι στα Μουδανιά, ξέρω, και να έπαιρνε από την Ποτίδεα 50 άτομα για να κατέβουν σε 5 χιλιόμετρα. Ήταν ωραία. Και να κόψει 50 εισιτήρια σε διάστημα 5 λεπτών. Αλίκη βουγιουκλάκι επίπεδα κανονικά, ήταν. Κανονικά, άστο. Τα κεσεδάκια μας. Καλά, να βάλουμε και την κίνηση στους δρόμους, κάτι Κυριακές. Αν καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό κάποια στιγμή, όταν σταματούσαμε να φορτώνουμε γιατί γινόταν χαμός, κάποια στιγμή καθόμαστε λίγο και. Αλλά γινόταν πανικός. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Τι έγινε, ρε, συνεχίζετε να μιλάτε που έχω στα εισιτήρια εσύ. Λες και μην νοιάζε. Όχι, δεν σας νοιάζει. Πόσα εισιτήρια κόψατε, ρε. Κύριε, πάνω με τα πολλά εισιτήρια. Θα βγουν από άλλο ΚΤΕΛ τώρα, ξέρεις. Μπάμπη μου, εγώ για άλλα, για άλλες ομάδες δεν θα μιλήσω σήμερα. Όχι, όχι. Αλλά αυτά τα μπισμπιζέ όλα, τελευταία στιγμή αποχή, οπαδή, να είχαμε να λέγαμε, ραλίκα να κουρεύαμε. Αυτή η ομάδα του δημοσίου, διότι πει ο κάποιος, ας πούμε, δεν μιλάω ξεδρά για άλλους, λέμε. Όσο πιο ξεφτύλα να γίνουν, ας πούμε. Μάλιστα, κάτσε να το δούμε πρώτα το μάτς, περίμενε, περίμενε. Άσε ρε αδερφέ, όχι ρε, δεν πειράζει. Τώρα... Όχι, ναι, ας έρθει διπλό και ας είναι ξεφτύλα, δεν πειράζει. Αυτά τώρα που έχουμε φάει στην πάπα τώρα. Η αδικημένη. Μάλιστα. Ο Πας Γιάννενα δεν είχε έρθει να παίξει με, πάλι με 7-8 απουσίες, ας πούμε, και όλοι λέγανε ότι. Ναι, ναι, εκεί, ναι. Που έβαλε γκολ offside. Και κέρδισε στο 85 ο ΠΑΟΚ. Και εμάς, ας πούμε, μας έβαλε όλους μέσα και. Εντάξει. Και έχασε. Στο ναό, αν δεν έχει το κοράκι, όλοι προσκυνάνε. Έτσι, έτσι. Τα λέμε να τα λέμε για αυτά, βέβαια. Κατάλαβες. Έτσι, μάλιστα. Αυτά τα ολίγα, πάμε. Εντάξει. Τώρα, ναι. Για τον άλλο τον παπατζή αυτό να που γιορτάζει 1 Απριλίου, ναι. Το Λευτέρι, ναι. Να στείλει από εκεί που είναι, που είναι στην Τζαμάικα. Ναι, 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 Τζαμάικα. Να πάρει τηλέφωνο, να κάνει ένα πάντη να δούμε τον αριθμό. Το κωδικό κλείσει. Ναι, ναι. Ναι, γιατί μας πουλάει παπά τώρα. Έτσι. Έχει... Αυτός πρωτού ανοίξει το μάτι και θα πούνε. Έτσι, έγινε. Πλάκα μας κάνει τώρα.
Φιλιά. Πιάσατε κόψεις. Όχι, έχω γραμμούλα γι' αυτό. Άμα η γραμμή να κλείσει, η γραμμή και να πάρει μετά το διάλειμμα. Όχι, διάλειμμα. Ποιο διάλειμμα. Τώρα είχαμε διάλειμμα. Τώρα. Τσαό. Ήθελε να με κλείσει αυτός, κατάλαβες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όταν αρχίσει σε μια εκπομπή, φτάνει σε σημείο και σε κλείνει ο Λευτέρης, θα αρχίσει να προβληματίζεσαι. Κάτι πάει καλά στην εκπομπή. Βέβαια. Θεού, δεν μου φύγει για τον Παναγιώτη που τον έχει. Μια χαρά είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Πρέπει να το πείσω, το σκέφτηκε. Ευχαριστώ πολύ για τον προβληματισμό που μου έβαλες. Για να αρχίσει να σε κλείνει ο Λευτέρης, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή κάπου πρέπει να αρχίσει να. Να μπριζώνει η εκπομπή. Να έχει μια ροή λοιπόν. Η κουβέντα γι' αυτό. Ναι. Επίσης θα πω κάτι άλλο άσχετο. Τι δεν πάει καλά. Όταν σε ρωτάει, με ρωτάει εκτός αέρα ο Παναγιώτης, λέει κανένα λαϊβάκι έχεις και λέω έχω την επόμενη Παρασκευή στη Χαριλάου στο 8.30. Πέρυσι που είχαμε παίξει και είχε έρθει πρώτη φορά τότε να μα δει. Προπέρυσι. Και έχει λέω, δύο χρόνια. Ναι. Έλα, λέω, θα είναι και ο Φευγάτος. Το τύπο να και εγώ που λέω, έλα, λέω, θα είναι και ο Φευγάτος. Την κόβω να σταματάει το live και να αρχίζει. Δεν ασχολούμαι πάλι σε ομάδες ή δεν ασχολούμαι πάλι στους τραγουδιστές. Αν έρθει, θα τα πούμε κιόλας. Εγώ θα είμαι την Παρασκευή. Debate. Οπότε αν έρθει, θα τα πούμε κιόλας από κοντά. Ναι. Έτσι. Μισό λεπτό τώρα, όπως κόψατε μέρα τώρα. Εγώ πήρα. Πρέπει η εκπομπή να ανέβει στο ύψος της τώρα. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί τα τέτοια, ναι, με τα Γιάννενα ήρθαν εδώ, είχαν αναπληρωματικούς. Αλλά ο Ατρόμητος όταν έρχεται. Του αναπληρωματικούς που έχει, που τους βάζει. Ο Ατρόμητος είναι από τις λίγες ομάδες που κόψανε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ φέτος. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα λιωμένο πρωτάθλημα όταν οι μισές ομάδες έχουν παίκτες από κάποια συγκεκριμένη ομάδα με την εντολή να μην παίζουν μέσα έξω. Τα Γιάννενα μόνο. Τα Γιάννενα, λέω, ο Ατρόμητος μόνο έχει τέτοια παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Τι λες. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Μέχρι και ο αναπληρωματικός του πρωτοφύλακας της Λαμίας. Ο Μελίσσας ήταν εκτός αποστολής. Δεν τα παρακολουθούσε αυτά τα πράγματα. Ο Μελίσσας δεν παίζει ούτως ή άλλως. Όχι, λάθος. Είναι ο αναπληρωματικός, ήταν εκτός αποστολής. Για αναπληρωματική. Άρα στην προθέρμανση δεν θα έκανε. Μέχρι και αναπληρωματική είναι έξω. Τέλος πάντων, τώρα για να προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Και επειδή τώρα δεν ξέρω με τα παιχνίδια τι γίνεται και επειδή πήρε και ο φίλος ο Φευγάτος, έτσι πήρα μια ιδέα. Να κάνουμε κάποια δουλειά, να πάμε να φυτέψουμε τίποτα μπανανιές. Στη Μεσίβρια δεν μπορούμε επειδή είναι ιδιωτικό το μέρος. Έχει όμως κάποια άλλα κρατικά. Πάμε στο, δηλαδή, στο Φωτιάδη. Μπορούμε να πάμε στο κρατικό της Νέας. Μπορούμε να πάμε και στην Τούμπα, όπου εκεί ανοίγουν τα στρέμματα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει αέρα, ναι. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Απλά μόνο εκεί οι μπανάνες θα βγαίνουν με παραλλαγή. Πώς είναι, ας πούμε, τα χρώματα της παραλλαγής. Ωραία μπανάνα. Έτσι. Μάχη. Θα βάλουμε τον καμένο να τις πουλάει. Θα έχει και περισσότερο. Περισσότερο αξία, δεν είναι σπάνια δηλαδή. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Κόψαμε και εσύ. Κόψαμε και εσύ. Όχι, κόψουν εσύ για να δείτε. Αν μας κόψουν δεν ανεβαίνει. Πρέπει να μας κόψουν οι ακροατές. Καλημέρα. Η εκπομπή είναι εκπομπάρα. Τέλος. Τέσσερα Λευτέρη. Άντε, ναι. Κάτσε, κλείσε. Όσον αφορά αυτό. Κλείσε, έχω γραμμή. Όσον αφορά αυτό που με προκαλεί, να του πω ότι το κινητό μου έχει ατελείωτο. Απεριόριστο. Roaming, το ξέρω, δεν μιλάω καλά αγγλικά. Δεν πειράζει, ωραία. Αλλά τα ιταλικά και αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τα αγγλικά θα παίζουμε. And now it remains the cue. Έτσι έγινε. Hasta la vista. Κατάλαβε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Το κλείσε, έχω γραμμή, μ' άρεσε. Σνιφ, σνιφ. Ράδιο Κολομβία, κυρίες και κύριοι. Ράδιο Μποκοτά. Είχα υποσχεθεί ότι στα ραδιοφωνικά μου γενέθλια στην εκπομπή σου, τα τηλεφωνικά, θα είναι η πρώτη φορά που θα δευτερολογήσω. Έτσι, οφείλω. Οπότε μόνο, ναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό πήρα, αλλά θα πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Για το σύντροφο δίπλα που έλεγε για τα ΚΤΕΛ και είπες εσύ για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Θυμήθηκα το Αλίκη Bomb Bomb Down, αυτό. Α, μάλιστα. Συνεχίζει το πάρτι. Το πάρτι τώρα ξεκινάει, πάμε δυνατά, θα μπει. Ρέι πάρτι. Φιλιά, γεια σας, σας αγαπάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Όχι ρε, κόψε με, μην βγάζεις. Καλημέρα, άσε να ακούσει το τραγούδι. Άλλος ρολός και εγώ πήρα πάνω στο τραγούδι. Εντάξει, παίζει από πίσω χαλάκι, οπότε αν δεν μιλάμε θα τα ακούμε. Με πρόλαβε ο Πρότιτζι να πούμε τι είπε το ένα ορθούμι στο άλλο, ξέρεις. Έτσι, έτσι. Ναι. Καλημέρα, καλώς από το Κύριακο. Επίσης. Αυτό το Κύριακο από σήμερα, ξέρεις. Γιατί, ναι, γιατί. Καλώς από το Κύριακο. Αυτό μόνο.
Λέω, κάτι, θέλει, κάτι παιδί, άλλο ρε παιδί μου, α, τίποτα, αυτό. Καλύτερη. Σάλτε πέπα. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Γραμμούλα εδώ μας περίμενε. Και ήρθε η ώρα τώρα. Ναι. Πολύ κρατήσαμε μέχρι παρά 10. Να δυναμητήσουμε την ομάδα. Μάλιστα, ωραία, περάσαμε για άλλες ομάδες. Ναι, να μιλήσουμε για άλλες ομάδες, ναι. Top Gun, να έρθετε αύριο στο κρατικό το παλατάκι. Το κρατικό που έχει και είσοδο 1 ευρώ, γενική είσοδο, να δείτε λίγο πώς παίζουν μπάσκετ οι ομάδες που κερδίζουν. Αυτό τώρα το 1 ευρώ τι... Το κάνει κάθε χρόνο. Ναι, ναι, πώς είναι, είναι τα γενέθλια του προηγούμενου. Ναι, το ξέρω. Ναι, η μέρα φιλάθλου. Η μέρα φιλάθλου, αλλά το 1 ευρώ τώρα πάρε... Αδερφέ μου, πώς έχεις 1 ευρώ να πάρει. Άσε ακόμα είναι και για τυρόπιτα. Η μέρα τυρόπιτα. Κοίταξε, αποσκοφθούν στα έξοδα τα υπόλοιπα, τα έσοδα. Από την μπουτίκ και από αυτά εκεί πέρα. Α, βέβαια. Θα βάλει δύο άτομα στην μπουτίκ. Ανακαλούνται όλες οι άδειες. Πάω στοίχημα ότι αύριο με το ένα εισιτήριο του 1 ευρώ θα μπαίνουν 2 άτομα. Χαλαρά. Άρα φιλαράκι μου έχει μισό ευρώ να πω. Του έχω ικανούς να μπαίνουν 2-2 άτομα με το ένα εισιτήριο από το τουρνικέ. Εδώ μπαίναν 2-2 στο Αγρίνιο τώρα. Τι λέμε. Και κάποια στιγμή λέει ο άλλος αγανακτισμένος με τουρνικέ τώρα. Λέει σου να. Και λέει ο άλλος αγανακτισμένος, λέει ρε παιδιά, φτάνει, μπείτε κι ένα σα μια φορά. Μην βάτε τον και μην φανταστεί, ανοίγαν με διακόπτη. Δηλαδή, πώ είναι ο διακόπτη που ανοίγει το φω, πατούσε ο άλλο το διακόπτη και ανοίγει έτσι. Α, ωραίο το ρούχο. Είχαν βέβαια ένα σκάναρ και καλά, ότι σκανάρανε. Ξέρεις, έβγαινε στο τάμπλετ δίπλα, όταν έβγαινε κόκκινο, το πατούσε η κυρία, το πρασίνιζε μόνη τη και πατούσε άλλο το διακόπτη. Και κάποιοι μπαίναν δύο και λέει, παιδιά, μπείτε μια φορά κι ένα. Δεν γίνεται τηλεφωνικό. Α, το μάθαμε, θα πατήσουμε όμω το διακόπτη, δεν πειράζει. Δεν μπορούσε, ναι, δεν μπορούσε να του ελέγξει. Δεν μπορούσε να ελέγξει δύο που έπαιναν. Αυτό, μπαναγέ, μπορείτε να φυτέψετε τα αύριο που έχει ένα ευρώ, ίσω να μπείτε και μέσα να ρωτήσετε. Μάλιστα, έγινε. Στο ιδιόκτητο μα γήπεδο που τα στρέμματα είναι δικά μα. Έτσι, να τα λέει τα κτηματολόγια. Και το δώσαμε την παροχή και πήραμε το γηπεδάρα μα. Κάνε έτσι, κάνε έτσι. Τσαό, τσαό, τσαό. Μπορεί να πει αποτυχίο ήμασταν, ρε παιδιά. Αφού παίρνουμε 2-2. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το 1 ευρώ είναι στα πλαίσια του κουπονιού που ήδη πουλιέται ανά την Ιθήλιο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, βοήθεια. Εγώ είμαι υπέρ της βοήθειας, δεν θέλω εγώ να διαλύσει η ομάδα, αν και ξεκινάει, εγώ είμαι μπασκετικός. Yeah. Αλλά είπαμε, πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Yeah. Τώρα το πώς ένα ιδιόκτητο το γήπεδο το πληρώνει το ρεύμα και έχουν γίνει ήδη... Τώρα θα βρίζει ο Φούρναρης, γιατί το... Ανέφερε, λέει, μιλάμε ξέρω για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις δύο ερωτήσεις που γίνανε στη Βουλή για τα 220 χιλιάρια τα πρισινά που... Τι απάντηση όμως, ναι, η επερώτηση έγινε, η απάντηση ποια ήταν σε όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν το έμαθα αυτό, το πνίξανε. Δεν πρέπει, δεν πρέπει να έχουμε όμως... Εσύ πρέπει, εσύ σαν ραδιόφωνο, από τη στιγμή που αναφέρεται και δεν αναφέρεται στο κουντουρού, δηλαδή ναι, προφανώς η απάντηση ήταν αρνητική για να μην αναφέρεται, ας πούμε. Δεν ξέρω αυτό. Σημασία δεν είχε απάντηση, η ερώτηση. Έτσι, ναι. Λέω εγώ. Έγινε από δύο διαφορετικούς βουλευτές. Η ίδια ερώτηση έγινε από δύο διαφορετικούς βουλευτές. Ποιοι είναι τους Τασούρους? Ποιοι είναι? Που λέει ο δεν κερδίζει τίποτα, δεν κερδίζει. Ποιοι είναι? Ναι, όχι, ποιοι βουλευτές είναι αυτοί, ναι. Αυτό δεν τους ανέφερε, αλλιώς δεν θα το έλεγα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που έχει βγει, ξέρω εγώ, στα μέσα μαζικής εξημέρωσης που έλεγε και ο Τζιμάκος, μπορούμε άνετα να το λέγαμε. Τώρα όσον αφορά με τις σημερινές τις request, εμείς οι παλιοί μπορώ να σου πω που αναφέρει μέσα και... Το 2016 ήταν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ψάξες, ναι, δεν το ψάξα. Μπράβο. Ναι, ναι. Ψάχτω εκεί, ψάχτω. Ψάχτω, ψάχνε, εμείς θα τα λέμε εδώ. Ναι, και η επερώτηση δεν ήταν στη Βουλή, ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επερωτούν κι αλλού. Ναι, βέβαια. Στο στο Συμβούλιο της Περιφέρειας. Οπότε δεν είναι επερώτηση. Θα ήταν κανένας υπηρώτης. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό. Επερώτηση. Ναι. Γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, και κομμάτι από μυθικούς Γιουράια Χιπ, Magician's Birthday. Εδώ παίζουμε τέκνο τώρα. Τι να βάλουμε τώρα εδώ τους... Όχι ρε, για το τέτοιο που είπε το Prodigy που λέει, ξέρω εγώ, για το... Καλά θα πάθεις άμα θα το βάλεις. Σίγουρα το θυμάσαι. Αναφέρει μέσα Happy Birthday. Το λέει Magician's Birthday είναι το κομμάτι. Μάλιστα. Τα καλύτερα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Λύκειο πήγε να μου καταλαβαίνει. Ω, καλά. Εντάξει, για ουράει αγίπ. Το έχω σε βινήλιο. Έτσι. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Λογικά, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή μεγαλύτερος από τους ουράει αγίπ. Η
οι οποίοι δεν ξέρω καν τι είναι. Ξέρω, ναι, 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 ψέματα να μην λέω. Είναι παλαιορωκάδες, ιστορική η μπάντα. Ναι, 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 καμιά... Ναι, 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 ναι. Καμιά 80 χρονών, ήρθαν και πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη. Και όχι, παίζουν ακόμα και είχαν νομίζω sold out, κάνανε στο Fix 1500 εισιτήρια. 200 εισιτήρια, μπαίνα 2-2 και τα τουρνικέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαγόρι μου. Ράιαν Χιτ παίξανε μέσα σε κλουβί στο παλέ της Φορ. Στο παλέ? Είχε... παλέ παίξανε και μέσα σε κλουβί κιόλας. Σε κλουβί στο παλέ, πότε έγινε αυτό? Το 1984 ήμουν δεύτερα λυγείου και κατέβηκα να τους δω. Μάλιστα, πριν πάρει τα πρωταθλήματα ο Άρης και κρεβαστούν πάνω τα λάβαρα. Ο καλύτερος δίσκος που έχω βγάλει είναι το Σαλίσμπουρι. Λες να ήταν το γουρί και ξεκίνησε μετά να παίρνει ο Άρης το 1984. Άρα δεν φέραν τον μπάσκετ στο Βορρά ο Γκάλης. Ο Ράιαν Χιτ ήταν το γνωστό live των ξυρισμένων κεφαλιών. Όχι, είναι το κομμάτι Happy Birthday του γιου. Ο δίσκος είναι μπλε με κόκκινα και έχει ξωτικά επάνω στο βράδυ. Τι είχαν πιει για να το βγάλουν? Σκιάζομαι, αρχίζω και σκιάζομαι. Έχουν ξωτικά. Τι με θύμισε ο φίλος τώρα που είπε. Τι ωραία, ωραία χρόνια. Είμαι ανεβασμένος, ρε Πάτμα. Σ' ακούμε. Τι θέλεις να σου βάλω για να ανεβούμε παραπάνω? Να εδώ καλή είναι, καλή είναι, καλό είναι το χαλί. Καλό είναι το χαλί, εντάξει, μας αρέσει, ικανοποίησε. Θα βάλω μπροστά το Ζέπελιν, τώρα να ανέβω ψηλά. Απ' τους ουράει η αρχή του Led Zeppelin. Στον αέρα θέλω να φάω. Στον αέρα θέλω να φάω. Στον αέρα θέλω να φάω. Να συνδέεται και η Singapore Airlines που είχαμε πριν. Η λεγόμενη αεροφαγία. Άμα μπράβο, ναι, και ξέρεις το Ζέπελιν δεν έχει καθένα. Δεν θα πηγαίνω όλο όπιστε να το πηγαίνω. Όπιστε να το μαλακωσά, μαλακωσά. Ζιγούλια, ζιγούλια. Έτσι. Στα 5.000 πόδια. Τίποτα, είμαστε πολύ ψηλά. Πάμε δυνατά, πάμε, ανέβασέμε κι άλλο. Πάμε. Όχι απλά πολύ ψηλά. Έχουμε φτάσει στρατόσφαιρα, ιονόσφαιρα. Βάλε ένα αντίπα, είμαι ανεβασμένο. Μονίμως, αυτό είναι κυρίες και κύριοι το λόγο επειδή. Μονίμως ανεβασμένοι. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε κιόλας κάτι σήμερα, φίλο μου Παναγιώτη. Τι δεν λέμε, τόσο ερωτικά. Αλλά λέμε, ότι λέμε, ρε παιδί. Έχουν ανακύψει μέχρι τα ζητήματα, αλλά θα τα αφήσουμε από την τα ζητήματα που έχουν ανακύψει. 5-6 εβδομάδες για να. Αν θα προλάβουμε. Και σε 5-6 εβδομάδες πάλι. Αν θα προλάβουμε να δώσουμε και τα προγνωστικούλια μας, αλλά μετά τις 7 όλα αυτά. Ναι, μετά. Κάτι θα πούμε, γιατί έχουμε προγραμματάκι, Super League, ιστορίες. Θα τα πούμε προς το τέλος για να τα ακούσουν και πιο πολύ, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο. Εκατομμύρια μοιράζουμε σήμερα. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, εκείνο το ιστορικό πρωτοσέλιδο εφημερίδας της Πολέως μας. Ναι, εκεί πολλές. Και για ιστορικά ήταν συγκεκριμένοι. Όχι πάλι πολύ ιστορική, νεότερη ιστορική, ας πούμε. Ποια κρίση. Μοιράζουμε εκατομμύρια. Μοιράζουμε εκατομμύρια. Κατάλαβα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μια τελευταία αναφορά και δεν ξαναβγαίνω, θα με βαρεθεί ο κόσμος. Μια που μιλήσαμε για εμφανίσεις πολύ παλιές συγκροτημάτων. Έχω δει, ρε παιδιά, ή 77 ή 78 στο παλέ Shocking Blue. She's got it, baby, she's got it. Το περιβόητο Βίνας. Ναι, ναι, αυτό. Το κορίτσι. She's got it. Για να το κάνουμε μπασκετικό στο παλέτε σπορ. Με ένα ευρώ, το βλέπεις το she's got it. Αύριο. Α, για το ένα ευρώ ξέχασα να πω. Ναι, ναι. Πάπκισε, πάλι με μπουκα θα μπεις. Έτσι. Μα δεν τα λεφτά, είναι η κίνηση. Θα παίρνουνε με μπουκα και να το πετάνε το ευρώ πίσω μετά. Δηλαδή και 2 ευρώ δίνουνε. Και 2 ευρώ μπορεί να πετάνε. Παραπάνω, ναι. Δηλαδή μπουρμπάρ. Πάρε και μπουρμπάρ, αλλά εγώ πάω και δεν θα πω με μπουκα. Κορυφαίο σύνδρομο σε τείχο, ο Πάοκ είναι ντου και όχι μα και μου. Έτσι. Φιλιά. Τσαο. Μην παραχαράσετε. Την ιστορία. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε κυρίες και κύριοι στο μικρό μας το διαλυματάκι. Κάτι μας ζητήθηκε, οφείλουμε να το βάλουμε έτσι. Μια ψηλή Informer, πληροφοριοδότη. Ρουφ. Αυτό έλεγα πριν που έβαζες και το προηγούμενο και αυτά. Θυμάμαι τότε που ήμασταν ψηρικάδες, είχαν βγει. Προσπαθούσαμε να κάτσουμε να τα μάθουμε. Δεν το τσικιτά. Το ξέρω. Ναι, το τσικιτά μου. Ναι. Πώς θα σε έβαλε εδώ να κάνεις καραόκι? Ξέρω. Μου είπες και το Informer. Το έχω μάθει. Εντάξει, Informer τώρα όχι. Δεν λέγει. Κυκλοφορούσε. Σε μπλερ. Αλίκη Μπομπομπτέρ. Μέχρι εκεί. Αλλά το άλλο το ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό ολοκληρώνοντας στην πρώτη ώρα του λόγου επειδή θα επιστρέψουμε εδώ και με τις προφητείες μας και με όλα τα φλογερά ζητήματα που
προκύπτουν καθημερινώς εδώ στην εκπομπούλα μας, συντονισμένοι για ακόμη πιο δυνατή ώρα. Όχι, δεν είναι 6 ώρα, δεν ξεκινάει τώρα η εκπομπή, αλλά μιλάτε, σας ακούμε. Μας ζητάτε και εμείς ικανοποιούμε κάθε επιθυμία, γιατί το λόγο επειδή γίνεται χαλή να το πατήσετε. Μια φορά ικανοποιούμε και τις επιθυμίες χωρίς να το ζητήσετε. Έτσι. Για σας πριν από σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεύτερη μας ώρα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκετε και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Έρχεται το πρωταθληματάκι μας, έρχεται η Super League. Θα στείλουμε απεσταλμένο εδώ τον Παναγιώτη που γυρνάει. Γυρνά στην. Μ' αρέσει η διαδικασία. Θα μου πει τώρα και η δουλειά μου είναι όλους τους δρόμους. Αλλά πάλι ακριβώς. Δεν μπορώ. Πάλι θέλω να. Αγρίνιο φάγατε. Όχι. Όχι. Δεν έχει εκεί παίδια τέτοια αυτά ιστορίες. Μπορώ να πάρω δύο λεπτά για να σου πάρε τηλέφωνο. Για να πω την ιστορία, θα πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, βγαίνουμε, πάμε έξω από εκεί πέρα και δεν έχει, αυτό λέγαμε, όλο το γήπεδο δεν έχει ούτε μια καντίνα. Έλα ρε, πού στο Αγρίνιο. Πού τώρα σπίτι. Γύρω έξω από το γήπεδο λέω. Τώρα μέσα θα έχει, προφανώς φημίζονται αυτοί για τα κρέατά του. Όπως και ξέρω, έχω και φίλο από εκεί πέρα και μου έχει πει που είχε απ' έξω από το τέτοιο. Τέλος πάντων, πάμε εμείς όμως γνωρίς γιατί δεν είχαμε το εισιτήριο τότε να δούμε τι γίνεται και τα λοιπά. Και έχει ένα μικρό σαντουιτσάδικο σε μια γωνίτσα. Το οποίο μου λέει ο δικός μου, λέει εδώ μέσα, λέει τι να πούμε, λέει δεν τρώει κανένας. Κάποια στιγμή βλέπουμε, μαζεύει λίγο κόσμο, λέει εσύ τρώει. Καν. Πάει με το που μπαίνουμε μέσα, κάθεται στο τραπέζι. Του λέω τι θες να φας, μου λέει. Τι να φάω, λέει, δεν θα έρθω να μας πάρουν. Λέει, ποιος θα μας φάρει, ένας είναι μόνο στο ρούχι. Μπαίνουμε μέσα, είναι τρία άτομα. Έχει δρόση, έχει γίνει. Έχει, προφανώς ο άνθρωπος δεν έχει δουλειά γενικά. Του έχουν πλακώσει τρία άτομα, φανταστείς. Ναι, ναι, κάποια στιγμή το βλέπω, κόβει ψωμάκι και του λέει άλλος, γιατί κόβει ψωμάκι. Λέει, σάντουις δεν μου είπες. Ρε φίλε, λέει, σε πίτα τα θέλω. Προφανώς το αθηναϊκό το σάντουις είναι ψωμάκι. Ναι, το, αυτό. Όχι, αρχίσαμε αυτά τα τέτοια. Και παπ. Μέχρι να πάω το λέτε, γυρίζω και μου ξυστορεί τώρα ο φίλος μου την ιστορία. Μου λέει: είναι, λέει ο άλλος, και λέει: δεν έχει ρέστα, έχει σαστήσει. Και του λέει ο άλλος: για να δώσει ρέστα, πάρε, λέει, το τάλιρο από μένα, να το δώσει ρέστα. Εγώ θα φάω τρία σάντουιτς. Πόσα ακόμα θες? Και τον κοιτάει. Λέει: εσύ, λέει, πόσα ακόμα θες? Για τρία. Τον ξανακοιτάει. Λέει: εσύ, σου δώσα πέντε, λέει. Πόσα ακόμα θες για τρία? Τον κοιτάει. Ρε, εσύ, λέει, το ένα, πόσο έχει? Τελικά πόσο είχε? 3 ευρώ λέει. Επάρε. Ναι, που ακριβώ μου φάνηκε και δεν ξέρω. Εκείνη τη στιγμή του ήρθε το 3 ευρώ. Ναι, τι είπα. Επάρε ένα 4 και άντε λίγο. Πω. Δεν φάγαμε. Όπω κατάλαβε, λέει άλλο. Άσε, λέει αυτό είναι που είναι, λέει, άμα περιμένουμε για εμεί. Οπότε δεν. Αλλά τώρα θα φάμε. Στην Ξάνθη δεν υπάρχουν για προβλήματα. Στην Ξάνθη θα πάμε. Αν μα ακούει και ο Αράο, θα πάμε για γλυκάδια. Αμάνα. Αλλά δεν αποκαλύπτει που. Δεν αποκαλύψει γιατί θα γίνει sold out και εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Τώρα θα πάμε. Θα ακολουθήσει ο κόσμο. Όλο και κάτι θα βρεθεί γενικότερα εκεί. Κοίτα, αυτό είναι αναλόγως πώς θες να το κάνεις. Εμείς πάντα όπου έχω πάει, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ, πάντα το κάνουμε έτσι. Με την παρέα που πάμε. Τρώμε γλυκάδια, ας πούμε. Ναι, πάμε τρώμε γλυκάδια παντού. Το έχουμε τάμα. Πάμε τύπου να φάμε, να πιούμε και να δούμε και το ματσάκι. Αλλά δεν νομίζω να είσαι ο μόνος. Οι περισσότεροι συνδυάζονται. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, όσοι τύπου ντε και καλά καντινούλα, ένα στο τζάι. Το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Παραπάνω. TripAdvisor, ε. Μα το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σου. Σούφο ΠΑΟΚ Κυριλέ. Αλλά πολλοί θα το συνδυάσουν. Νομίζω η Ξάνθη προσφέρεται για καλή εκδρομή. Είναι και κοντινή απόσταση. Ναι. Τρία διόδια. Αυτό το πράγμα τώρα το έχουμε κανονίσει εδώ και πριν τρία χρόνια. Ένα παιχνίδι που είχε χιονίσει, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πήγαμε μέχρι εκεί και δεν μπορέσαμε να ανέβουμε εκεί που ήταν να ανέβουμε για να φάμε. Ναι. Και δεν έγινε το παιχνίδι και γυρίσαμε πίσω. Ναι. Η αλήθεια είναι, θα σπάσω νηστεία για να φάω μεθαύριο. Αλλά λέω τώρα εντάξει. Τώρα δεν πιάνετε. Θα τον βαφτίσω φασολάδα. Όχι, δεν πιάνετε τώρα. Τώρα αυτό είναι τρία χρόνια το κανονίζουμε. Τώρα θα πάω για να νηστεύω και περνάω. Πώς την 25η Μαρτίου, ας πούμε, τρώμε μπακαλιάρο και αυτό τέτοια. Είναι... Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι καθόλου. Όχι, εντός εισαγωγικών σπάει νηστεία, γιατί υποτίθεται. Σπάει, είναι, αλλά είναι, θέλω να σου πω ότι είναι από τη θρησκεία αυτή. Η νηστεία της Αρακοστής, ας πούμε, είναι σκληρή νηστεία. Χωρίς λάδι, χωρίς αυτό, χωρίς τίποτα. Χωρίς λάδι, χωρίς λάδι, δεν είμαστε χωρίς λάδι. Χωρίς λάδι, εντάξει, μοναχή, όχι μόνο. Εγώ λάδι τρώω, λαδάκι τρώω. Σαράκι δεν τρώω, εντάξει. Την Κυριακή όμως. Το οποίο τώρα, μια. Να το πω και αυτό. Να το πει κανένα. Τα είπαν όλα στο τηλέφωνο και δεν πει για τον μπακαλιάρο. Για ποιο λόγο. Δεν τρώγεται κανονικά. Εκείνη τη μέρα δεν σου επιβάλλει να φας μπακαλιάρο.
Ψάρι τρώγεται. Ψάρι τρώγεται, αλλά... Το έχω πει γιατί, για ποιο λόγο το έχουμε πει νομίζω μαζί. Ναι, το έχουμε πει. Παλιότερα σε απομακρυσμένες περιοχές και τα λοιπά, ψηλά στα βουνά, δεν είχαν... Δεν μπορούσαν να... το φρέσκο ψάρι. Ναι, δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα ψάρι. Εδώ το μοναδικό που παστονόταν ήταν ο μπακαλιάρος, οπότε και γι' αυτό έμεινε παράδοση μπακαλιάρος. Εδώ δίπλα είναι η θάλασσα, μυρίζει σιγόδιο και πάλι δεν είναι φρέσκο το ψάρι. Σωστά. Το βαφτίζουν όπως θέλουν. Οπότε γι' αυτό και πρέπει να είναι μπακαλιάρος. Θα δώσουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι και τα προγνωστικούλια μας. Ζωή, δεν είσαι καθόλου παραθυναϊκό. Δεν πήρα καν χαμπάρι, αλλά το άκουσα. Το απίστευτο τρίποδο του Ρούντι. Το άκουσα. Κέρδισε σε κάποια φάση το πρώτο ημίχρονο με 22 πόντους ο Παναθηναϊκός στην κάτοχο του Τροπέου. Πάλι. Νομίζω και στο προηγούμενο παιχνίδι πάλι κέρδισε κάνει 20 αριά πόντους και το φτάσει παθόν. Κατάφερε το χάσει στο τέλος, αλλά το τρίποδο που βάζει ο Ρούντι Φερνάντες. Από τα 8 μέτρα, νομίζω. Από τα 8 μέτρα με το ένα χέρι με το αριστερό, χωρίς ισορροπία, πέφτοντας με το κορμί πίσω, αλλά Μάτριξ, έτσι όταν σκάει η σφαίρα και μπαίνει αφού. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του και ήδη βλέπεις τις κερκίδες που πανηγυρίζουν. Είναι σίγουρη ρε παιδί μου στο γήπεδο ότι εντάξει θα κάνει airball, θα πάει από πίσω. Απίστευτο, απίστευτο. Και ποιος, ο Ρούντι, ο οποίος είναι από τους πλέον μισητούς καλαθοσφαιριστές, στους μπασκετικούς τέλος πάντων. Ο Ρούντι και ο Ναβάρο, αυτοί οι δύο. Γιατί τους μισούν? Λόγω επειδή Ισπανίας περισσότερο, αλλά. Καλά, τώρα εσείς παοξίδες δεν βλέπετε και μπάσκετ. Οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί έχουν λίγο ένα παραπάνω. Τους πάω αυτούς και τους Ισπανοί και ο Γιούλου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να πω το φίλο του Παναγιώτη ότι ασθενής και ο διπόρος αμαρτία ουκ έχει. Εντάξει, βέβαια το διπόρος ξέρεις τι σημαίνει. Τι? Δεν, το διπόρος δεν είναι παιδιά ο τέτοιος. Ποιος? Ο διπόρος είναι η έγκυος. Α, ναι, δεν είναι ο διπόρος. Αφού τότε περπατούσαν, δεν βρίσκει. Τώρα ψάξτε το διπόρο. Όπως και στο Αγιώρος. Πόσο θεολογικό είναι αυτό τώρα, ούτε τυπολογικά βγαίνει ούτε τίποτα. Από πού και πού τώρα. Ο διπόρος είναι η έγκυος. Ναι, δεν είναι ο ταξιδιώτης. Τι λέτε, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, πώς εξηγείται το διπόρος? Δεν θυμάμαι τώρα και παιδιά, και εγώ δεν έχω σχέση πολύ με τη θρησκεία. Αυτά πέντε πράγματα ξέρω. Δεν πιστεύεις, ρε, δεν έχεις σχέση. Το πιστεύω, παράδοση το κάνω. Δεν πάω να κοινωνήσω. Νομίζω ότι έχω μπροστά μου έναν Άγιο. Βέβαια, και εγώ δεν πάω να κοινωνήσω, αλλά πιστεύω για να γουστάρω μετά το κατσίκι. Α, είναι σωστό. Καλό γι' αυτό. Ναι. Εγώ δεν τυριά και αυτά, υπερβολές και άλλα τα τρώω. Αλλά δεν τρώω κρέα 40 μέρες. Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Δεν είναι το κατσίκι. Να πω ποιο είναι το καλύτερο. Ναι. Το αυγό, όλα, παιδιά, το αυγό που τρως μετά την ανάσταση. Α, το βράδυ, το βράδυ, ναι, δηλαδή. Το πρώτο πράγμα. Εντάξει, μετά δεν συζητάμε μαγειρίτσες και τέτοια και αυτά, okay, αλλά το αυγό. Όχι, τέλος πάντων. Μάλιστα. Εγώ υπάρχει... κοντεύω να σκάσω. Βγάζω καπλούς από τα αυτιά. Εγώ τα πήρα τυχείο και χάρη και η μάνα μου λέει, αγόρι μου, λέει, τι δώρο θες. Τη λέω, μάνα, μια κατσαρόλα. Εδώ, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης και τον καλημερίζουμε ότι είναι ασθενής και διπόρος, όχι ο διπόρος. Και ο διπόρος. Ναι, κάπως ναι, έτσι νομίζω ναι, έχει. Δύο πόροι ίσον δύο θηλές. Σας το είπα, αυτό σημαίνει. Είναι έγκυο. Δεν είναι ο διπόροι. Τώρα δύο φυλές. Από το δύο φυλές μέσα στην έγκυο τώρα. Ψάξω. Τώρα θα το γκουγκλάρω. Έχει ένα θέμα κάνει οριστά. Δεν αντιδικούμε. Παρά το βγάλω ετοιμολογικά. Αυτό μας το εξήγησε. Μα μέχρι και η μάνα μου που είναι πολίτης τέτοιος. Όταν μου έλεγε αυτό μου λέει ασθενής και ο διπόροι. Αλλά κατ' ουσίαν δεν είναι αυτό. Όλο τον κόσμο έχει μείνει αυτό. Ότι είναι οι ταξιδιώτες. Είναι πώς λέει το τραγούδι. Εδώ είναι Αττική. Θεόν Νταμάρι νομίζουμε, αλλά δεν λέει είναι Θεόν Νταμάρι, είναι Θεό. Θεό Νταμάρι, έτσι. Και πολλά άλλα τέτοια που τα έχουμε παρεμηνεύσει. Επειδή, ακούστε να σου πω, επειδή τα έχω γυρίσει έτερον εκατερό τώρα, γιατί εγώ το πήγα στο Οδηπόρος. Έτερον εκατερό. Σε όλα μπαίνει ιατρική. Δηλαδή και στους αμεθανούς που δεν τρώνε χοιρινό και εμείς με την νηστεία και τις μετάνιες. Και εδώ μπαίνει η ιατρική για να κουνούνται οι σύνδεσμοι και οι κλειδώσεις και όλα αυτά. Ποιες σύνδεσμοι? Κορδελιό. Τέλος πάντων. Είναι θέμα μειών. Είναι θέμα μειών όταν ξέρω εγώ ο κατηχητής σου πει, ξέρω εγώ, πνευματικός ότι 40 μετάνοιες και όλα αυτά. Αυτά τα έχει πει ο Χριστός τότε. Για... Ο πρώτος στα λεγάκια ήταν ο Χριστός. Από το ξύνωση και μετά λέει μετάνοιες. Για να κινούνται γιατί μένανε φτάνε σε σημείο από τα πολλά κελά και από την απραξία. Λοιπόν, άρα ο λαός του πάει την Κυριακή νηστεύει. Νηστεύει στην Ξάνθη. Άκου τώρα να τελειώνουμε με αυτό να μαθαίνει ο κόσμος. Στο Άγιο Όρος, όταν περπατάς από μονή σε μονή, λοιπόν, ο αρχοντάρης, ο οποίος είναι ο ρεσεψιονίστ υπηρεσίας, μόλις πας και πριν σου φέρει ακόμα το... Αρχοντάρης, έτσι. Ναι, μέχρι Άρης παραπάνω. Πριν σου φέρει το βιβλίο να υπογράψεις ποιος είσαι, το διαμονητήριο... Το βιβλίο πόρτας που λέμε στα ξενοδοχεία. Πρέπει να το... Σου φέρνει σε σφινάκι τσίπουρο, λουκούμι και καφέ ελληνικό. Και τι σημαίνει αυτό?
Ναι. Το τέτοιο, το γλουκούμι είναι για, ας πούμε, τις θερμίδες που έχασες και να μην έχεις, πώς το λένε... Μην πες το ζάχαρο και αυτά, έτσι, ναι. Ναι, τάκα την άξιση να πούμε και την τέτοια το τσιμπουράκι να σφανιάρεις. Σήμερα 500 λουκούμια που να τα βρουνε σήμερα που είναι sold out, να πούμε εκεί πέρα τα καράβια για το Αγιώρος. Έχουν ρε αποθέματα, ρε, δεν μας φάρει. Άμα πάνε να δεις... Ψήσε εσύ 500 καφέδες. Τι αναπαλαιώσεις έχουν γίνει. Ψήσε εσύ 500 καφέδες. Έχουν πέσει και καλά έγινε. Πάθεις τα λουκούμια. Επερώτηση και γι' αυτό λοιπόν. Επιτόπου, ναι, αλλά να δούμε ποιος θα είναι. Ποιος πληρώνει τα λουκούμια. Η τελευταία αναφορά στα συγκροτήματα, τα σπουδαία που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, 1983-85, Moonchild, να πούμε, Rory Gallagher. Στο παλέ αυτό δεν είχαν έρθει ουράια χύπο. Ο Rory Gallagher πρέπει να ήταν εκείνη την εποχή. Ναι, και, και γύρω στο 90 με τρομερά επεισόδια σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ναι, τα είχαν ρημάξει όλα. Και το άλλο που δεν έχει ακουστεί πουθενά και ήμουνα μέσα, Καφτατζόγλιο, Stevie Wonder. Δεν το θυμάμαι αυτό να έχει γίνει. Stevie Wonder, σοβαρά. Εκεί κοντά στο 90. Αν του say I love you. Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω. Stevie Wonder. Είναι, δεν είναι διπόρος, γιατί το έχω μπροστά μου. Είναι ασθενής και ο διπόρος με ωμέγα όμως. Με ωμέγα, ναι. Ωμέγα, γιώτα, όμικρον, κανονικά. Και αμαρτία που έχει είναι με πλούστερα λόγια. Ο άρρωστος και έγκυος γυναίκα δεν αμαρτάνει αν δεν νηστέψει. Μάλιστα. Απλά έχει με το οδηπόρος, δηλαδή τι σημαίνει. Τι σημαίνει το οδηπόρος με ωμέγα. Είναι ο έγκυος μάλλον. Είναι έγκυος γυναίκα. Μείνε μαζί μου οδηπόρος. Δεν μου έχει μείνει πόρος. Καλημέρα στην Γραβούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Είναι από το οδη, οδη με ωμέγα γιώτα και πόρος. Μάλιστα. Καλημέρα. Μας τα κλείσαν όλα. Καλημέρα. Καλημέρα, λέμε. Καλώς την να, καλώς την να. Πού να ακούσετε αφού μιλάτε. Μπουρου, πού να ακούσουμε. Ο διπόρος είναι αυτός που κάνει μεγάλες διαδρομές με τα πόδια. Έτσι, τόση ώρα μιλάμε. Λύθηκε. Μάλιστα. Εδώ λέμε ότι είναι άλλο, αλλά θα υιοθετήσουμε την... Όχι, υπάρχει και αυτός ο διπόρος. Υπάρχει και αυτός, απλά στη συγκεκριμένη τέτοια ρίση σημαίνει αυτό. Δεν μου λες ποιος είναι ο φίλος εκεί. Ο Παναγιώτης μου. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου κουλά. Σ' ακούω, σ' ακούω εγώ, σε ξέρω. Ναι. Είμαστε μαζί φανταροί. Όχι, σ' ακούω στον πάντο. Και ο διπόρη, δεν ξέρεις. Να στείλω χαιρετίσματα στον αντιπρόεδρο τον Φευγάτο. Βεβαίως. Μας ακούει. Ναι, και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Δεν μου λες, πάπη μου, πώς το πέρασες, έφαγες μπακαλιάρο, 25 Μαρτίου. Κάτι έκανα κι εγώ, να μην φάω. Και σκορδαλιά. Καλά, εννοείται, τι, σκέτο, έτσι, μπακαλιάρο, σκέτο, τι, δεν το τρώω, δεν το τρώω. Δεν μου λες, τη σκορδαλιά την έφαγες με ψωμί ή με μπατάτα, πώς την κάνεις. Θα καταλήξουμε κάπου. Τι να σου πω, την έφαγα έξω σε ένα μαγαζί. Σε ένα μαγαζί με πατάτα την κάνω. Δεν πιάνεται. Τι να κάνω. Σα πουρές ήταν. Η μανούλα μου την κάνει με ψωμάκι. Πατάτα, ξέρω εγώ. Σα πουρές είναι, ναι αυτό. Όχι, άμα είναι σα πουρές με πατάτα. Ναι, ναι, σα πουρές είναι. Εγώ έφαγα την άλλη που δεν είναι σα πουρές. Μια και διαφέρει τον κόσμο. Εγώ έφαγα, ναι, εγώ έφαγα με καριδάκι που ήταν πιο σκούρη. Εσύ πώς την έφαγες. Δεν μου λες Παναγιώτη, τι ομάδα είσαι, Άρη. Πάωκι, όχι, το πιάσες, πάωκι. Α, πάωκι. Εντάξει, σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο, σε καλή μεριά. Μάλιστα, το λύσαμε. Είμαστε οδηπόροι. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω, καλημέρα. Μια εκπομπή γεμάτη οδηπόρωση. Για να σου λύσω και την απορία, γιατί το λέει πιο κάτω. Οδύνο με ωμέγα, γιώτα, ωμέγα σημαίνει έχω οδύνες, κυλοπονώ, τίκτο, γεννώ και μεταφορικά σημαίνει επιθυμώ πάρα πολύ να φάω, όπως εγκυμονούσα άλλο. Και εγώ πάλι. Κάνω κάτι να τρέμει. Σαν την ετοιμόγενη. Αυτό. Μεταφορικά είμαι και εγώ οδηπόρος, ας πούμε, γιατί θέλω πάρα πολύ να φάω. Όλοι μας. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Θα σου πω ένα ανέκδοτο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό το ανέκδοτο έχει γίνει πραγματικότητα στην πενταήμερη που κάναμε με το Αριστοτέλειο. Τι ανέκδοτο είναι αφού έχει γίνει πραγματική ιστορία. Μάλιστα. Δεν έχει γνωθεί ακόμα. Είναι, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάναμε μια πενταήμερη. Το πέμπτο έτος. Μαζί με τον καθηγητή μας, χημίας. Λοιπόν. Και είχαμε φτάσει στη Χαλκίδα, στα στενά του Ευρύπου. Ένα παιδί από το Κιλκίς, από την Τούμπα, ο οποίος ήταν Ηράκλης, από την Τούμπα του Κιλκής. Γιατί έχει Τούμπα και στις αίρες έχει Τούμπα, ναι. Ναι, κοντά στην Καστανερή. Μάλιστα. Λοιπόν,
Ένα παιδί. Καστανούσα, ρε, τι Καστανερή. Εντάξει, ρε, άστο και εσύ. Καστανερή είναι το χωριό, ρε. Συ, τι, πώς λέμε, πατησερή. Ναι, είναι Καστανερή. Καστανερή, τι λέτε, ρε. Γαλλική κουλτούρα, δεν τους απαράδεικτους. Ζεράρ. Αν δεν ξέρεις, μη μιλάς. Μη μιλάς, σκάτω σε μάθατε ότι στο Κυλκής υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο, το ήξερες? Όχι, δεν ήξερα. Ναι, 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 υπάρχει από το 1970 κάτι κιόλας. Αλλά όταν κυκλοφορώ στο Κυλκής νομίζω ότι... Αλλά δεν πάει κανένας. Τώρα θα με αφήσεις να μιλήσω ή θα χρεώνομαι από Τζαμάικα? Ποιος νομίζει ότι είμαι ο Νάσης? Τα είπαμε από την αρχή αυτά. Είσαι ένας οδηπόρος κι εσύ. Λοιπόν, άκουσε λίγο τώρα. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα? Μιλάει, γιατί είναι βράδυ εδώ τώρα, έτσι, βλέπω αστέρια, and the moon above. Λοιπόν, τι γίνεται? Και βλέπει τώρα δύο κοπέλες, είμαστε στα στενά του Ευρύπου. Και αυτά τα νερά κουνιούνται στα στενά του Ευρύπου, δεν μένουν σε μια θέση. Πάνε έρχονται, παλήρια και άποτοι που τα λέμε. Λοιπόν, και όπως βλέπει τα νερά και τις κοπέλες, λέει στις κοπέλες, παιδιά, λέει, εδώ γίνονται δίνες. Τα κορίτσια λένε, ναι, το ξέρουμε. Ναι, λέει, αλλά το βράδυ είναι σκοτοδίνες, δεν είναι δίνες. Κλείσε μας, κλείσε μας. Κλείνουμε την εκπομπή. Αχ, πώς θα λες, πανάθεμά σε. Είναι λεξιπλάστα. Τι ακούμε, Θεέ μου, πρωί πρωί. Τι να κάνεις, βέβαια, εντάξει. Θα μου πεις εμείς καλύτερα, λέμε, από την άλλη. Στο ίδιο μήκος κύματος. Αχ, το είπα έτσι, πήρα λίγο. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης μου στέλνει ένα ολόκληρο άρθρο. Έχω τώρα και ανακύψει ζήτημα. Ποια Super League? Θα αφήσω. Περιμέναμε δύο εβδομάδες. Βέβαια, Σαββατοκύριακο δεν κοιμηθούν. Ασχολείται ένα ολόκληρο ράδιο με το ασθενής και ο διπόρος. Μου έχει στείλει ένα ολόκληρο άρθρο του Νίκου Σαραντάκου. Ο οποίος, ας πούμε, είναι ένας έγκριτος γλωσσολόγος και έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Αναλόγως τι θα μας πει τώρα, θα δούμε. Το οποίο όμως διαφωνεί με όλα. Διαβάζω το τίτλο, είναι τεράστιο το άρθρο. Λέει ούτε διπόρος, ούτε ο διπόρος με ωμέγα. Το σωστό είναι ασθενής και ο διπόρος για τον ταξιδευτή δηλαδή. Παίρνει θέση ο Νίκος Σαραντάκος. Ο Σαραντάκος μάλλον έκανε ταξίδι και το βόλευε πιο καλά. Σαραντάκος, μας πει σήμερα τι έγινε. Έχω κάνει διπόρος και ξέρω. Πόσα γράμματα ξέρει το Σαραντάκο, μιλάρε. Και έχει σημασία ποιος το γράφει για το Ασούρο. Έτσι. Αλλά μόνο για το Ασούρο είμαστε εδώ. Λίβερο 107,4 λόγω επειδή αγωνιστικούλα για να δώσουμε για τα προγνωστικά της παρέας που λέει και ο φίλος μας. Τώρα είμαι μετά, σε επόμενο κομμάτι. Τώρα θες. Ας τα δώσουμε τώρα, ρε παιδί μου. Θες τώρα για να μας κράξουν κιόλας μετά. Ναι, για να πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι να είμαστε απρόσκοπτοι. Τι έχουμε να συναντήσουμε αυτή την Κυριακή? Λεβαδιακό Σπαζιάννα το Σάββατο όμως. Αυτή την Κυριακή τι έχουμε? Ματσάρα. Τώρα έχει τέτοια ώρα μάτς. Τώρα έχει πολύ ώρα. Καλά, τώρα είμαστε ο θάνατός σου, η ζωή σου. Τα κομπότια έχουν ξεκινήσει. Τα κομπότια δεν ξεκινήσαμε. Κάναμε κάτι δύο συνεχόμενα. Ναι, αλλά μετά λίγο. Βέβαια, πιστεύω αυτοί υπολογίζουν πολύ και στην αναδιάρθρωση τι θα γίνει κτλ. Οπότε θεωρώ δεν περνάει. Δεν περνάει. Δεν περνάει, αλλά δεν ξέρω. Θα φανεί από τη θέση που θα έχει ο Λεβαδιακός. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα είναι καταλυτική σημασία στο. Λεβαδιακός μας κανένα. Δώσε θέλω. Λοιπόν, να κάνουμε και αναλυσούλα ή θες μόνο σκορ? Θα δώσω ένα σκοράκι τώρα εδώ και. Άμα θες και μια μέσα. Ναι, γιατί ξέρεις τι, τα Γιάννενα βλέπω ότι δεν μπορούν τα καημένα. Δεν μπορούν τα Γιάννενα. Βαριά να στενάζει. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, δεν παίξει εσύ. Θέλω να στηρίξω. Να παίξει λίγο με Λεβαδιακό και λίγο με Γιάννη. Θέλω να στηρίξω λίγο Κλάο τώρα. Ένα-δύο. Ένα-δύο, μάλιστα. Για έκπληξη το βάζω, αλλά εντάξει. Ένα-ένα το έχω στο μυαλό μου, αλλά ένα-δύο. Ένα-μηδέν, εγώ θα βάλω κομπότι. Θα πάω με τη σταθερά. Πίσον 3,14. Πίσον κομπότι. Λαμία Πανιόνιο το Σάββατο. 1-0. 1-0 εδώ την βάζει στην Λαμία με τον Πανιόνιο. Θα το βάλω εγώ 0-2, έτσι, ό,τι να είναι. Πανιόνιος. Γιατί όχι, δεν βαριέσαι. Τζάμπα είναι. Λες και πληρώνουμε. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης το απόγευμα του Σαββάτου στις 7.30. Ματσάρε. 2-0. Λάρισα 27, Αστέρας 27. Στηρίζω πρόεδρο. 2-0. Πρόεδρος της καρδιάς μας. Μάλιστα, 2-0 θα το βάλω εγώ 1-1. Ναι, 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 ναι. Κυριακή, Άρης Θεσσαλονίκη, Σόφη, στις 4 η ώρα. Θα μου τα σούρει. Τι θα δεις εσύ τώρα εδώ, εκπληξούλες και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτό. Εντάξει, βάλτο ρε παιδί μου, τζάμπα είναι και δεν θα ξαναδεί την εκπομπή έτσι. Γιατί ζω, θα κάνει πολύ καιρό. Να δώσω ένα σκορ για τον Πασκάλ και ένα σκορ κανονικά, πιστεύω. Πες τώρα, παιδί μου, τι όχι, ο Ντότσου. 1-1. 1-1, μάλιστα εδώ. 1-1, εγώ θα το δώσω 3-1. ΑΕΚ Πανετολικός στις 5 και 4 της Κυριακής. ΑΕΚ Πανετολικός. Ναι, 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 ναι.
ΑΕΚ Πανετολικός είναι 1-1 κι αυτό. 1-1, μάλιστα. 2-0 θα τη δώσω εγώ την ΑΕΚ. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ναι, για πες εδώ. Για πες εδώ. Εδώ τα φιλικά να πούμε. Κοίτα, η Ξάνθη έχει 10 αγωνιστικές. Έχει 0-0, 1-1. Δεν βάζει γκολ. Δεν βάζει γκολ. Αφού είπαν θα πάρουν τον Πάτρικ. Είχαν βγάλει ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πάρουν τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Ναι, ναι. Για να σκοράρει. Τον πρόλαβε το Survivor. Τι, και το διώξανε. Το διώξανε σοβαρά. Αποχώρησε, ναι, ναι. Δεν βλέπω εσύ αυτά. Εγώ ίσα τα βιντεάκια βλέπω. Μόνο με τον Πάτρικ ήταν. Πα στο γιατρό, τι κάνει, τι το κάνει το γιατρό. Στι 2-3 εβδομάδε το στείλανε κανονικότατο το κοινό. Εντάξει. Το στείλανε την ημέρα που βλέπαμε εμείς Ελλάδα-Βοσνία. Και κατάλαβες όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι ήταν στραμμένα. Και το στείλανε για όλοι οι υπόλοιποι. Οι εγκάθετοι. Έτσι να τα λέμε για αυτά. Έλα οι εγκάθετοι. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Τι δυσκολεύεσαι, γιατί δυσκολεύεσαι. Δυσκολεύομαι αν θα βάλω γκολ στην Ξάνθη ή όχι. Γιατί θα βάλω γκολ ο ΠΑΟΚ. 0-2 μου. 0-2 θα συμφωνήσουμε κι εγώ εκεί κάπου το βλέπω το παιχνίδι. Ολυμπιακός Πειραιώς Ατρόμητος Αθηνών. Τα ήθελε. Σίγουρα ότι κάτι παραπίζει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ η αγωνιστική των εκπλήξεων αυτή. Λες, ε. Ναι. Βέβαια θα έχει sold out, βλέπω ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε αυτό θα έχει sold out 1-0 είναι μια χαρά. Γιατί sold out? Έτσι το διάβασα τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για τον Ατρόμητο. Ναι. Μάλιστα. Καλό αυτό. 3.000 εισιτήρια λέει μήνα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Τώρα το πετύχει. Πόσο θα έδωσε? 0-1. 0-1, μάλιστα. Και με γκολ. Για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα δηλαδή. Δεν πανηγυρίζει σε περίπτωση. Όχι, δεν πανηγυρίζει έτσι κι αλλιώ. Έτσι. Πανηγυρίζει εδώ και πόσο καιρό. Και τη Δευτέρα σε 7 η ώρα Απόλλων Σμύρνη Παναθηναϊκό. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα τη αγωνιστική. 1-2. 1-2 λοιπόν, θα το δώσουμε και εμείς εδώ. 1-0-2 θα το δώσω εγώ. Αυτά τα κυρίες και κύριοι, εν συντομία τα προγνωστικά της παρέας στο λόγο επειδή. Όπως μας είπε χθες και ένας φίλος ο Κροάτης, θα τα πεις. Αγωνία με πήρε χθες και μου λέει, θα τα πεις αύριο τα αποτελέσματα. Λέω, ναι, άρε, λέω, ξέρεις. Παίζει ή απλά εσύ. Τα αντίθετα. Του αρέσει. Κάνει και έχει πιάσει. Λοιπόν, διαλυματάκι, γραμμούλα. Θα επιστρέψουμε για το δυναμικό ντεμαράζ και φινάλε. Μείνετε συντονισμένοι. Μόνο αυτό το στίχο ήξερα. Και καλά και τον είπες. Και το make my day. Make my day. Φτιάξτε μας την ημέρα. Έστω και στο τελείωμα. Ελπίζουμε και εμείς να βοηθούμε στο να αναπτερώνετε το ηθικό. Ούτως ή άλλως είναι αναπτερωμένο. Είναι Παρασκευούλα. Και είμαστε δυνατοί και μάχημοι εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για το τελευταίο περίπου μισαωράκι μας και παραδίδουμε την σκυτάλη στον περιούσιο λαό. Καλημέρα σας. Μ' αρέσει που είπατε να ξαναβγώ, αλλά δεν γίνεται. Πήρα να πω για μένα. Γιατί παίζει να είσαι ο προηγούμενο. Δεν πήρα να αυτοαποθεωθώ. Εγώ δεν είπα για τον ασθενή και ο διπόρο, είδε τι έγινε. Επανάσταση είναι. Μέχρι και του Σαραντάκου κείμενα και ιστορίε. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε. Δεν είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορώ να φτιάξω ρεζουμέ τώρα, αλλά θα το δούμε. Θα το κάνει, πώ το λέτε. Τη Δευτέρα θα έρθουμε με απάντηση και φιλολογική. Δεν έχει κανένα παπά στην γειτονιά να ρωτήσει. Δεν έχει κανένα παπά στην γειτονιά να ρωτήσει. Θα σταματήσουμε να πάμε, ναι. Μπορώ να δώσω επιλεκτικά κι εγώ ένα. Επιλεκτικά, ναι. Βεβαίως. Ναι. Εγώ στο Ξάνθη ΠΑΟΚ βλέπω ο διπόρος εις βάρος του ΠΑΟΚ. Να είστε. Από τη μία είναι φιλικό, από την άλλη όμως για να πούνε ότι δεν είναι. Κατάλαβες το σενάριο. Έτσι, για να μην λένε για στάχτη στα μάτια. Οι πολίτες τον έχουν. Είναι για να το συνδέσουμε και με τη σημερινή εκπομπή, ρε παιδί. Όλοι καταλάβαμε. Πήγα να το δώσω και αυτό έκπληξη, αλλά με κράτησες. Εντάξει. Για να οδηπορηθεί ο ΠΑΟΚ, καλά θα είναι να αποκτήσει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα να αποκτήσει ενδιαφέρον. Τώρα, σε 5-6 εβδομάδες. Και κάτι άλλο, ναι. Πάλι να αναφερθώ, όπως λέει ο Μάριο, μας ξεπαρθανιάζει μηνυματικά, ξέρω εγώ, ο Τάδε. Εμένα με ξεπαρθανιάζαν λαϊβικά, ναι. Ίσο και πλούρε, παιδί μου. Αλλά το κομμάτι αυτό που έγινε επιτυχία εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Ο Βασίλης Καράς. Το άλλο ήταν το ωραίο. 10 χρόνια Παύλος Μελάς, το 1989. Ναι. Και άμα θες βάλει λίγο... Να ακούσει, γιατί η τραγουδίστρια η οποία έφυγε και αυτή όχι από ναρκωτικά, από το κακό το πράγμα, ούτε μεγάλη ούτε μικρή, τη θεωρούσαν από τις καλύτερες φορές που έχουν παρουσιαστεί. Δεν το θυμάμαι το όνομά της, αλλά σε αυτό το κομμάτι το Never Marry a Railroad Man ακούγεται πολύ καλά. Λίγο πριν κλείσεις, άμα χωράει. Εντάξει, τα πάλι. Εντάξει, έγινε. Άμα ήταν Μπατμανίδη, σίγουρα θα τα βάζα. Πολύ το πάσα, το δεν ξέρω, τον προδείς, τον προδείς. Ποιος είναι αυτός. Καλό παιδί. Ποιος είναι αυτός ο Ίκα. Με κρατάς για τον Ίκα. Έτσι έγινε. Τσάω, τσάω. Δώστε μας τα mail σας να σας στείλουμε link με τα τραγούδια, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα. Θα στείλουμε το link. Ακούστε τα σπίτι. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Εγώ τα άκουσα τα προγνωστικά. Έτσι. Θα παίξω τα αντίθετα. Έτσι, ναι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτός λοιπόν, είναι σωστός ο Ακράτης, ωραίος. Ναι, ναι. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι υπάρχει μία ευκαιρία να την αρπάξουμε. Mm-hmm. Για καλό ποσοστό είναι το διπλό του Πας Γιάννενα μέσα στο Λέντι μέσα στη Λεβαδιά. Το έδωσα όμως να ξέρεις. Το έδωσα εδώ Παναγιώτης, εγώ το έδωσα. Λοιπόν, ναι, γιατί κάποιοι πάνε με, εδώ και πόσο καιρό περιμένουν ο Κομπότης να κερδίσει. Ο Κομπότης δεν θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσει, λες. Δεν θα κερδίσει, απλά θα τον σώσουνε. Ναι. Το βλέπω το πράγμα, μαγειρεύεται. Με την αναθεώρηση. Με την αναδιάρθρωση. Μπράβο, ναι. Αφού δεν περνάει η αναδιάρθρωση. Θα περάσει. Θα περάσει, να μου το θυμηθείς αυτό. Εδώ στην Ελλάδα όλα κινούνται γύρω από. Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ένα προτάσμα δεν τα αφήνουν να τελειώσει όπως πρέπει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Τώρα κάποιες Λάρισες, κάποιες τέτοιες, ποιος θα κάτσει να τα δει αυτά τα μάτια, ούτε οι φυλακισμένοι δεν θα τα δουν. Mm-hmm. Τέλος πάντων αυτό μόνο θα παίξω από ελληνικά παιχνίδια. Ωραία. Και αυτά που θα δω είναι μόνο του Άρη βέβαια, ναι, δεν θα πάω και στο γήπεδο, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και αν θα δω κάποιο εκεί την ώρα που είμαι στο προπό και παίζει κάποιο, ξέρω εγώ, εντάξει, κατά τα άλλα... Θα τους κάνεις τη χάρη να πεις. Κοίτα, του Άρη είναι και στην ΕΡ και θα έχει ωραία μέρα, ευκαιρία να πάει κόσμο στο γήπεδο. Θα προσπαθήσω να πάω... Και εγώ πιστεύω θα είναι και ωραίο μάτς. Εγώ σας είπα, ο Όφη παίζει ωραία μπάλα τελευταία, θα είναι και ωραίο μάτς, πιστεύω ανοιχτό, δεν θα κλειστεί δηλαδή να... Ωραία μπάλα παίζει γιατί ανοίγεται. Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω. Θα είναι ανοιχτό μάτς. Δηλαδή θα είναι ωραίο ρε παιδί μου στο θέαμα. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Για τον άνθρωπο που θα πάει να το δει, είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση. Mm-hmm. Έγινε. Υπάρχει ένα μάτς τότε ένα Λίβερπουλ. Στο καινούριο. Στο καινούριο. Όλο πάνω στον μπακ τα βάζουμε. Ναι, στο καινούριο κιόλας η Τότεναμ. Ναι. Αυτά τα δύο μάτια τώρα με Τότεναμ και Τσέλσι. Θα σου θυμίσω όταν έκανε γένεια η Λάρισα και έπαιξε με τον Πάουκ. Ο Πάουκ πήρε διπλό. Έτσι λοιπόν και η Τότεναμ θα κάνει Κλάους, γένεια. Με Κλάους. Ναι, γένεια θα κάνει με την Λίβερπουλ και. Λες να στηρίζεται και αυτό που είπα πριν, ότι θα βάλει και ο Κλάους γκολ με τον Τότεναμ. Όλα μαζί. Αποφυτίες έτσι. Αν τυχόν και γκελάρει η Λίβερπουλ. Τελειώσαμε. Καλά, εννοείται. Δεν υπάρχει. Αντιτλέτικο. Μάλιστα, για να δούμε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Τι ώρα είναι αυτό το. Αντιτλέτικο, τι ώρα είναι το. Τότερα. Δεν έχω ιδέα, αλλά ξέρω ότι εδώ και πόσο καιρό όλα τα καλά μάτια τη Αγγλία, γιατί η Αγγλία κυρίω βλέπω, δεν μ' αρέσουν τα άλλα πρώτα. Παίζουν πάνω στον Μπάουκ. Το βάζουν για ανταγωνισμό. Ναι, πάνω στον Μπάουκ. Δεν σκέφτε να σπάσει με τον Εύρο. Ποιο έχει το. Η Κοσμοτέ έχει το. Είδε. Τον Μπάουκ τον έχει Νόβα. Ναι, τυχαία ναι, είναι αυτά. Για να δω τι μας κρύβουν. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Μπαμπή. Έλα, Λευτέρη. Μπαμπή. Ρίχτο. 6.30 ώρα. Λίβερπουλ Τότεναμ Κυριακή. Ναι, δύσκολα. Μπαμπή, μ' ακούς. Βρε λίγε, πες. Λοιπόν, κοίταξε κύριε Μπάμπη πως έχουν τα πράγματα. Η κυρία καινούριο άκουσα κάτι με τους διεμφυλικούς. Έλα, άντε, γεια. Στην Τζαμάικα έχει μπει, πιάνει καινούριο στην Τζαμάικα. Δεν είμαστε τώρα να ανοίγουμε καινούργια ζητήματα. Απομένουν 15 λεπτά εκπομπής. Άμα είναι να πιάσουμε κι άλλο ζήτημα, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Οπωσδήποτε απαιτώ, Χριστίνα, δεν μου λέτε τίποτα. Μάλιστα. Στα προγνωστικά εδώ. Βέβαια, Χριστίνα, αν μας ακούει, που μας ακούει μάλλον, να πάρει και να παρέμβει. Έχει, ο λαός της τη ζητάει. Ο λαός τη ζητάει να κάνει παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Γιατί τα δικά μας προγνωστικά. Τι παρέα θα είμαστε. Έτσι. Α, και όσο για το διπόρος. Νόμιζα ότι βλέπω Βίκυ Φλέσσα, του τραβήξατε. Για Βίκυ Φλέσσα έγινε η εκπομπή. Για Βίκυ Φλέσσα έπρεπε να είναι και λίγο πιο λάγνα η φωνή, λίγο πιο. Όχι, λέω. Όχι, δεν είπα αυτό. Εννοούσα, δηλαδή λέω τι έγινε. Όχι, ναι, λέω για να πιάσουμε και όλο το κόνσεπτ, το στυλ για αυτά, να το κάνουμε λίγο. Βίκυ Φλέσσα είναι το όνειρό μου να πάω, ρεσί. Θα ήθελα να πάω. Με τη Βίκυ Φλέσσα ή στη Βίκυ Φλέσσα. Στη Βίκυ Φλέσσα. Έγινε, θα τα πούμε. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπάμπη, με κλείνεις. Το κατάλαβε όμως. Ρατσιστικό. Εγώ θυμάσαι στο αντιρατσιστικό είχα έρθει με το ποδήλατο. Μην μου κάνεις τέτοια τώρα. Ναι, γιατί δεν είμαστε ρατσιστές απέναντι στα αυτοκίνητα. Γι' αυτό είπαμε με τα ποδήλατα. Λοιπόν, μην ανοίγεις ζητήματα, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Ακούς, σ' αρέσει η τέκνο μουσική. Ναι. Θα παίξεις τον... Τον ύμνο της τέκνο, το Anthem, το Mayday. Τέκνο ακούει και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Ναι, εννοείται. Από τη Τερέζα Μέι. Ναι. Νο. Ρίχτω εσύ. Τραγούδι. Ξέρεις τι.
Τι νόνο. Θέλεις, θες κάτι να μην σε, για να μην σε κλείσω. Θα είσαι συνέχεια στη γραμμή και θα τραγουδάς νόνο νόνο και θα σε έχω χαλάκι. Και θα σε ανεβοκατεβάζω. Τραγούδα, ξεκίνα. No Brexit. Ξεκίνα, τραγούδα. No, no, no. Να περάσουμε στο μόνο. No. Κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή λόγω επειδή με χαλάκι το Λευτέρη. Τι σταμάτησες, δεν σε παίρνει. Μέιντε, καλημέρα στη γραμπούλα. Καλημέρα, με ζητήσατε και καλημέρα. Ο λαός σου σε ψάχνει. Τι καλά. Αυτό περιμένω, ακούω κάθε πρωί να με ζητήσει κάποιος να πάρει κι εγώ ένα τηλέφωνο. Έτσι. Πήρες να πεις για τον προηγούμενο. Πήρα να πω, για τους προηγούμενους δεν μιλάω, αλλά για αυτό θα πω, επειδή μίλησε για μένα. Έτσι. Τι έχεις κάνει δηλαδή με τα προγνωστικά που συζητάει ο λαός? Τι να πω, ότι τα κέρδιζα και όλα σου τα σωστά. Κάτι θα κάνεις καλά, Ενώ εμείς. Εδώ εμείς και. Πολύ καλά τα δώσατε. Α, τους άρεσε. Μπάμπη δεν έδωσε στον Ατρόμητο, νομίζω. Το δώσαμε, τον Ολυμπιακό. Δεν το είπε, το είπε μόνο ο Παναγιώτης. Όχι, είπα 3-0. 3-0. Το έδωσε. Και εγώ τόσο θα το έλεγα, μπράβο. Ναι, έτσι είδες. Να τα πάρουμε όμως για να ακούσει, γιατί μπορεί κάποιον να μην τα ακούσει. Να τα πάρουμε από την αρχή τα μάτια να μας τα πει μετά. Ναι. Μπαμπαμπαμπαμπαμπαμ. Ναι, λοιπόν, δώσε Χριστίνα εδώ, λαός σε ψάχνει. Και μετά θα βγει μάλλον στα καπάκια και κανένα Φωτιάδης. Πού είναι ο Φωτιάδης, γιατί τα προγνωστικά τη παρέα. Είχαν άρθρο τόσο καιρό και δεν βγαίνει ο Φωτιάδης. Έτσι, τόσο μεγάλη παρέα. Κοίταξε, άμα βγαίνουμε ο καθένα και λέει το προγνωστικό του. Όχι, ναι. Πρέπει όμως, είναι παράδοση. Εγώ είμαι ο παρήσακτο όλη αυτή την κουβέντα. Λεβαδιακό μα Γιάννενα. 0-1. Αστραπιαία, αποφασιστικά κιόλα, όχι αστεία. Χωρί αιτιολόγηση. Με κλάου, γιατί έχω και μήνυμα από φίλο μου που λέει χωρί κλάου δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται αιτιολόγηση. Έτσι. Μ' αρέσει. Επόμενο, έλα να πηγαίνουμε σφαίρα. Να σα ξεπετάξω. Λαμία Πανιώνιος. 0-2. 0-2, λίγο το σκέφτηκε, κοντοστάθηκε. Χριστός δεν το έδωσε. Ναι. Δεν τα έχω σημειώσει τα δικά. Όχι, τυχαία είπα. Δεν είπα. Δεν τη γράφει. Δεν τη γράφει και έτσι. Λάρισα Αστέρα Τρίπολη. 1-1. Το ένα, μάλιστα. Το ένα, πολύ ωραίο. Και μπορεί, ξέρεις τι. Το πρώτο δεν μπορεί να είναι τίποτα. 0-1-2. Όχι, ρε παιδί, που μπορεί να πάει να σκοράρει, ξέρεις, ο Αστέρας Τρίπολης και να κάνει Σαρδάμο. Και όταν είναι μπροστά στο. Είναι το ένα, ωραίο. Και να βγάλει ένα κίνηση ο Κούγης. Ο πρώτο δεν είναι ποδοσφαιριστή, το πληρώνει με τζάμπα. Άρης Θεσσαλονίκη Σόφη. Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι, δεν θα πω τι σκέφτομαι. Ό,τι σκέφτεσαι, δώσ' το. 1-0. Όχι, δώσ' αυτό που σκέφτεσαι, γιατί και εγώ το έδωσα. Όχι, 1-0. Εντάξει, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς τηλεπαθητικά εδώ. Γιούρι Γκέλερ. Ξέρουμε τι σκέφτεται το κάθε ακροατή και κάθε ακροάτρια. ΑΕΚ Πανετολικός. 2-1 λοιπόν, εδώ μάλιστα. Αυτό είναι έτσι κάποιο είδος, ας πούμε, επίκλησης στο μέλλον. Με βοηθάει να αυτοσυγκεντρώνομαι έτσι για να τα λέω ακόμα πιο λάθος. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Εντάξει, 0-3, μάλιστα. Χωρίς τη δεύτερη σκέψη. Μάλιστα. Εντάξει, είδες, ήρθε μέσα στη σκέψη σου η Χριστίνα. Έχουμε πολλά κοινά. Και για την άκη μάθηση σου είπα στο διάλειμμα. Ναι. Ορίστε. Τόσο το έδωσε. 0-2 το έδωσα, αλλά σκεφτόμουν 0-3 μέσα. Όπως και την Nike του είπα κάτι στο διάλειμμα. Αλλά δεν έγινε. Δεν πειράζει, ήρθες να με καλύψεις. Ολυμπιακός Πειραιώς Ατρόμητος. Εσύ το έδωσες 0-3, άντε να μην το δώσω και εγώ το ίδιο. Όχι 0-3, 3-0 το έδωσα. Ναι. 3-0 θα το δώσω 3-1 εγώ. 3-1, μάλιστα, σε ψυχάρα. Άρα εσύ το δώσεις 3-0, εγώ 0-1, η Κατερίνα το 3-1. Και Απόλλωνος Μήνης Παναθηναϊκός. 0-2, μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα προγνωστικά της παρέας που μεγαλώνει. Τι παρέα είμαστε, βρε παιδί μου. Θέλουμε Φωτιάδη οπωσδήποτε. Ναι. Για να κλείσει. Χαιρετίσματα το Φωτιάδη μας. Σε φιλούμε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τσάω, καλημέρα. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που οι ακροατές, εκτός από τραγούδια, ζητάνε ακροατές. Ναι, ξέρεις, ναι. Παίρνει ένας, λέει, να βγει ο Λευτέρης. Παίρνει ένας, λέει, να βγει ο Πασχάλης. Να βγει ο Φωτιάδης. Μα ξέρεις τι γίνεται και θα μιλήσω σοβαρά. Ναι, όπα. Το επίπεδο μιας εκπομπής δεν το δείχνει ο παραγωγός με αυτά που λέει. Το δείχνουν οι ακροατές του. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά τραβάει συγκεκριμένο group ακροατών οι οποίοι
δείχνει ποιο είναι το επίπεδο. Τι να περάσουμε από όλα αυτά τώρα. Ότι η εκπομπή σου είναι πάρα πολύ καλά. Για να ακούσουμε τον ακροατή και το επίπεδο του. Καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος, νάτος, βγήκε ο άνθρωπος. Έλα, έλα, έλα. Ο άνθρωπος. Αγόρι μου γλυκό. Δεν χρειάζεται, με κάλυψες, δεν είναι τώρα γιατί θα το τραβήξουμε πάρα πολύ και δεν έχεις πολύ χρόνο. Θα φύγει ο Κωστάκης, θα μπει τώρα, θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Να κάνει δεν χρειάζεται λοιπόν. Δεν χρειάζεται, τώρα δε, η Χριστίνα ήτανε. Ναι. Είδες τέτοιο, καλημέρα, καλημέρα. Το κατάλαβες. Θέλω να με πεις τη Δευτέρα ζώδιο το δικό μου, μην το ξεχάσεις. Θα κάνεις το ζώδιο το δικό μου, υδροχός είμαι. Γιατί τη Δευτέρα συγκεκριμένα. Τη Δευτέρα. Εντάξει, στο πω, τη Δευτέρα. Θα μου κλείνει η εκπομπή τώρα. Κλείνει, έχουμε ακόμα. Παρακαλώ. Τώρα είμαι στο 87 πήρα. Το 88 πήρα. Το 87, έτσι. Τη Δευτέρα, το 87, το 88. Στο Ελβετία Δανία έγινε στο 84 και μετά 3-3. Αλλά τη Δευτέρα που είναι και 1η Απριλίου. Να μας δώσει όμως τέτοιο. Τι έχει να γίνει. Θέλω να πω κάτι. Τι θα γίνει με εκείνο το δημοσίο, με αυτό εδώ πέρα, τι θα γίνει με το Τσάρετ. Με τα σάντουιτς. Θα μας τα δώσει τα τέτοια. Μας τα δώσει τα προγνωστικά της παρέας. Έλα, είναι παράδοση. Έλα, δώσε. Μπαμπαμ, γρήγορα. Λέγε. Να, πάλι λέμε. Τα μάθημα απ' έξω αυτά τα αποτελέσματα. Έτσι. Να πούμε. Λεβαδιακός Παζιάννης. Ναι, δώσ' το. Να πω εγώ. Ναι, εσύ ναι. Μόνο λες. Μόνο σου. Ένα-μηδέν. Σφαίρα φεύγουμε. Πάλι τέτοιο θα κάνουμε. Ναι. Χαλάμε την εκπομπή, ρε. Λαμία Πανιώνιος. Γρήγορα. Λοιπόν, λέγε. Λαμία Πανιώνιος. Λαμία Πανιώνιος. Είναι που είναι κάτω η πόντι. Η πόλη που είναι. Είναι κάτω. Πιστεύω. Ο Πανιώνιος, 1-0. Ποιοι είναι πόντι στη Λαμία? Στον Πανιώνιο. Πανιώνιος ρε, ξύπνα ρε. Εντάξει, συγγνώμη. Στην πόλη είναι αυτή ρε. Όλοι πόντι, όλοι δικοί μας. Λάρισα Αστέρα Τρίπολης. Λάρισα, ο Κούγης θα λυσάξει. Βάλε τον Κούγη 1-0. Έτσι, δικός μας. Η Χριστίνα και το μπλμπλμ. Και ο Φωτιάδης έχει το ο. Όχι, Βάμπη, το δικό μου γλυκό αγόρι, τι έβαλε η Χριστίνα, την Κούγια. Δεν το, ένα. Λοιπόν, Άρης Όφη. Άρης Όφη, κουπέλια, τα κουπέλια. Θα λυσάξουνε, κερδίσει ο Όφη. Δεν μπορεί. Τα κουπέλια, με τα μαχαίρια, πώς και με τις πέτρες και με τα κουπίδια και όλα θα περιμένω να κερδίσει και μετά να πάνε για φαΐ. Έτσι. Μοιάζει και τους πόντιους από τη λίρα. Ένα μηδέν ένα βόμβα δίνεις δηλαδή. Βέβαια, τι. Και μηδέν ένα και το Πανιώνιο. Τέτοια είναι, τι νομίζεις. Βόμβα, μάλιστα. ΑΕΚ Πανετολικός. ΑΕΚ. Εδώ βλέπω το... Η ΑΕΚ, 2-0. Μάλιστα. Η ΑΕΚ, ένωση. Ένωση, ναι. Έτσι. Η ΑΕΚ, Δεν με πιάζει. Πάτε, λέγε. Δεν θέλω να κλείσω, ναι. Εκτρεφτάρι τώρα με μπήκα. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Πήγα, Ξάνθη ΠΑΟΚ. Του δημοσίου θα κερδίσουμε. Βάλε 3-0. Βάλε 3 εγώ. 3-0 Ξάνθη δηλαδή. 2 εγώ είπα τέτοιο. 3-0 Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα. Απόλλωνος Μήνης Σόφη. Όχι, λάθος, άλλη αγωνιστική, προηγούμενη. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Εδώ δεν έχει αέρα. Βάλε το Ολυμπιακό. Πόσο? Τα ψάρια. Πόσο? 1-0. Εσύ υδροχός είσαι, μάλιστα. Υδροχός είμαι. Μάλιστα, υδροχός. Και από όλο Σμύρνης ο Αθραϊκός. Από όλο Σμύρνη. Και ο Παναθηναϊκός που το τριφύλι τώρα θέλει να πάρει πόντους εγώ. Βάλει τον 1-0 το Παναθηναϊκό. Μάλιστα, 0-1. Έτσι και έτσι, ο Απόλλωνος Σμύρνης θα παίζει με εμάς το χρόνο. Ο καημένος απολυνιστής θα παίζει πάλι. Τέταρτος είναι, 40 βαθμούς έχει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν λοιπόν, τα προγνωστικά της παρέας. Μας πει και τι θα κάνει ο Απόλλωνας με τον Ηρακλή. Δεν το ενδιαφέρει. Έχουμε και ντερμπάρα. Το μεγαλύτερο μάτς είναι αυτό. Το Απόλλων Πόντου Ηρακλής 3 η ώρα την Κυριακή. Πρέπει να μαζευτούμε. Κάνω... Έκκληση. Κάνω σάλπικα. Κάνω φωνάζω από εδώ. Σάλπικα, ναι. Δίνω του ντούκες εδώ. Όχι σάλπικα. Λάλο. Λάλο. Θα πάμε την Κυριακή. Έλα, δώσ' το.
Πότε θα κάνουμε με το δημοσίο το τέτοιο, για την να επόμενη... θυμάσω και κυπελάκια μα είναι. Έτσι, έτσι. Ετοίμασε. Το σπάσα. Έτσι, έτσι. Ε, αυτό. Ποιο, λοιπόν, το σπάσα. Ναι, ναι, το σπάσα. Το κυπελάκι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Έγινε, τσάω, τσάω. Για να δούμε και την τελευταία μας γραμμούλα. Μας περίμενε. Ήταν υπομονετική. Καλημέρα. Καλά τώρα τον επίλογο του Φωτιάδη. Αυτοχρίζομαι τέταρτος και δίνω 10 λεπτά έξτρα χρόνο. Αλλά μόνο για Φωτιάδη, τέλος. Θα έπρεπε, θα έπρεπε. Αλλά τι να κάνουμε. Έγινε. Και σήμερα, ναι, για μια ακόμα φορά έγραψε ιστορία. Mm. Πρέπει να είσαι η μόνη ραδιοφωνική εκπομπή παγκοσμίως που είχε ζωντανό χαλί. Και μάλιστα όχι περσικό, τζαμαϊκανό. Με μπανάνες. Για να γλιστράει και κανένα να πάρω στο χαλί να έχει φάση. Έτσι, απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Περνάει και δύσκολες μέρες. Διαβάζουμε τα δημοσιεύματα για την Μυραράκη. Δεν θα κλείσει η επιχείρηση. Αυτό ήταν. Δεν θα κλείσει, δήλωση. Έτσι, θα μπορούμε να παίζουμε κι εμείς. Ζωντανό χαλί μόνο εσύ και ο δικτάτορας. Με τον Σάστα Μπάιρον Κοέν. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ζωντανό χαλί, ρε μεγάλε. Ζωντανό χαλί, δεν έχει ξαναγίνει. Να δείτε. Μια μπορδοροδοκόκκινη μπουχάρα. Εν τω μεταξύ, κάποτε δούλευα εγώ σε χαλιά. Όχι, όχι στη Μυραράκη, σε χειροποίητα. Και ξέρω, κόμβουσα ένα τετραγωνικό και τέτοια. Μαλλί με τάξη, μπουχάρα, καράτσι, νομαδικά. Τι να σε λέω τώρα να πούμε. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Έχει και χρήμα. Έχει, έχει. Θα βάλει με αυτό, θα κλείσει. Όχι, θε κάτι άλλο. Το κομμάτι θέλω, το δικό σου. Θέλω κομμάτι να το αφιερώσω στον Άρχοντα, ο οποίο δεν είναι μαζί μα τελευταία στου αγώνε. Δεν προλαβαίνω. Τώρα είμαστε, ναι, είμαστε πάμε 8. Καλά, βάλτε δούμε... αυτό. Δεν πειράζει, δεν είναι και μερακλής ο Άρχοντας. Ναι. Άρχοντα, συγγνώμη. Ο Άρχοντας, ξέρει ο Άρχοντας. Αφιερωμένη, αυτός... γιατί λείπει τώρα τελευταία από τα παιχνίδια. Γιατί μας λείπει από τα παιχνίδια. Έχει, είχε ένα θεματάκι, εντάξει, καλά είναι τώρα, αλλά θέλουμε τον Άρχοντα γερό και δυνατό. Και Άρχοντα, μπορεί και ζήτησε αυτό τώρα το κομμάτι. Όχι, εγώ το ζήτησα γιατί είναι κομμάτι ο Άρχοντα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Κάτσε τώρα να δω, άμα μπορώ να το. Α, μπορεί, καλώ, αν δεν μπορεί. Για ένα λεπτάκι έστω, ρε παιδί μου. Το οποίο είναι αμιξάριστο και αμοντάριστο. Είναι ύμνο, είναι ύμνο. Δεν έχει, είναι ακόμα στην επεξεργασία. Ναι, φαντάζομαι. Θα πάω να ξαναγράψω φωνητικά εγώ. Εμείς το ακούσαμε, σου είχα πει το τελευταίο σου στο live στο. Που είχαμε έρθει στο Rover, ήταν στο 8ball. Στο 8ball ήταν το τελευταίο, ναι, και στο Rover το έχουμε στο παίξει. Στο Rover το είχαμε ακούσει εμείς, με κάτι φίλους, οι οποίοι κάποιοι είχαν δει και πρώτη φορά εκεί πέρα, live. Και εντάξει, με αυτό μείναν. Νομίζω είναι... Για να δω, για να δω. Άντε, το έχω, 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 το έχω. Δεν το βρίσκω, δεν το βρίσκω. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, ο Άρχοντας. Άστο, θα έπρεπε να μου το πεις πιο νωρίς. Με έπιασες τώρα, προετοιμάστε το γι' αυτό. Βάλτε το μετανιώνω του. Για να αρχίσουν και μετά. Χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για την παρέα και τη σπιρτάδα που δώσαμε. Και τη δική σου και των ακροατών σου. Έτσι. Ακολουθεί Κωστής Ατσαρός μέχρι και τις 10 θα σας κρατήσει μεγάλη συντροφιά. Εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα με το ζώδιο του υδροχώου. Προφανώς. Παραγγέλθηκε. Ασθενείς και οδηπόροι θα ακούσουν το ζώδιο του υδροχώου. Φιλιά, τσάω.